Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλώς ήρθατε στην άλλη μια εκδήλωση του προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού Αθηνών. Το θέμα της σημερινής μας συνάντησης είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας και αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα ίσως είναι από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους. Μου έκανε εντύπωση ως μη σχετικού με το θέμα ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων, τουλάχιστον μέχρι πριν από 2 χρόνια, είναι λίγο μεγαλύτερος από τον αριθμό των θανάτων. Δηλαδή κοντά στα 2 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις και 1,8 εκατομμύρια θάνατοι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν ακόμη να γίνουν για τον καρκίνο του πνεύμονα, τόσο από πλευράς πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή, ξέρω ότι ακούγεται τετριμένο, αλλά είναι η αλήθεια ότι τη σημερινή συγκέντρωση θα την ανοίξει ο καθηγητής παθολογίας ογκολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Συρίγος, τον οποίο και παρακαλώ να λάβει το λόγο. Και από εκεί και μετά έχουμε ένα εξαιρετικό επιτελείο από πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς και ακτινολόγους που θα μας δώσουν την πλήρη κάλυψη του πολύ πολύ ενδιαφέροντος αυτού θέματος. Παρακαλώ τον καθηγητή, τον κύριο Συρίγο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή κύριο Λιάπη και τον Όμιλο Ιατρικού για την πρόσκληση. Σήμερα υπάρχει μια ομάδα εξαιρετικών ειδικών στον τομέα του συναδέλφων που καλύπτουν όλη την γκάμα του καρκίνου του πνεύμονα, από την πρώιμη διάγνωση, την ελάχιστα χειρουργική επέμβαση των αρχικών σταδίων και την αντιμετώπιση της προχωρημένης νόσου και βεβαίως και το screening, το οποίο ίσως είναι το πιο hot θέμα. Θα παρουσιάσω πρώτα λίγα επιδημιολογικά και μετά θα συζητήσω για την αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου. Όπως πολύ εύστοχα λέχθηκε, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο δεύτερος συχνότερος και στα δύο φύλλα. Εν τούτης, είναι ο πρώτος σε θνησιμότητα. Είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο και σε άντρες πάνω από τον προστάτη, αλλά δυστυχώς τώρα πια και σε γυναίκες πάνω από το μαστό. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη εξέλιξη, πρώτα με τις γονιδιακές θεραπείες, τις βιολογικές θεραπείες και τελευταία με την ανοσοθεραπεία, έτσι ώστε η πρόγνωση της μεταστατικής νόσου που ήταν τη δεκαετία του 80 και του 90 λίγοι μήνες, τώρα να είναι λίγα χρόνια. Παρόλα αυτά, υπάρχει πολύ ακόμη δουλειά να γίνει, γιατί όντως η συχνότητα και η θνησιμότητα δεν απέχουν πάρα πολύ. Η μεγάλη αλλαγή έγινε όταν βρήκαμε ότι η καρκινογένεση σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών οφείλεται σε γονίδια και μετά αρχίσαμε να ψάχνουμε τα γονίδια. Έχουμε βρει, βλέπετε, μια πολύ μεγάλη γκάμα. Λιγότερο στους Καυκάσιους, στους Λευκούς, που είναι ο δικός μας πληθυσμός, περισσότερο στον Ασιατικό πληθυσμό. Αυτού του είδους τα γονίδια μπορούν εύστοχα να στοχευθούν με θεραπείες οι οποίες είναι από του στόματος, είναι αναστολής της τυροσινικής κινάσης, με πολύ καλά αποτελέσματα. Και αυτό είναι και το πρώτο πράγμα που πρέπει να μας μείνει φεύγοντας από εδώ, ότι στον καρκίνο του πνεύμονα πρέπει να γίνεται αναλυτικός, μοριακός έλεγχος πριν αποφασιστεί η θεραπεία. Οι πιο συχνές μεταλλάξεις είναι του EGFR, του KRAS, επίσης και οι ανακατατάξεις του ALK και του RET και η μετάλλαξη ή ο πολλαπλασιασμός του HER2, του MET και του ROS. Για όλα αυτά υπάρχουν πρώτης, δεύτερης και μερικές φορές και τρίτης γενιάς φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδοχικά. Σε αυτούς τους αρρώστους η χημειοθεραπεία έχει μικρότερο όφελος. Το δεύτερο μεγάλο βήμα επιστημονικά ήταν η εισαγωγή της ανοσοθεραπείας. Η ανοσοθεραπεία είναι ήδη πάνω από 5 χρόνια που χρησιμοποιείται
Στην αρχή ελπίζαμε ότι θα μπορούσε να υποκαταστήσει τη χημειοθεραπεία και πράγματι ένα μικρό μέρος ασθενών που έχουν τον αντίστοιχο δείκτη πολύ ψηλά μπορούν να λάβουν μόνο ανοσοθεραπεία και όχι χημειοθεραπεία έχοντας καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχουν δύο φάρμακα αντίστοιχα που έχουν εγκριθεί. Οι περισσότεροι όμως χρειάζονται ένα συνδυασμό φαρμάκων. Έτσι, σε αυτή τη μελέτη, η οποία έδειξε μία πενταετή επιβίωση, υπάρχει συνδυασμός δύο ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων. Πρόκειται για το ιπιλίμουμαπ και το νιβόλουμαπ, δύο φάρμακα που ο συνδυασμός τους έχει εγκριθεί στην Αμερική, όχι όμως στην Ευρώπη, και ο οποίος συνδυασμός δεν περιλαμβάνει καθόλου χημειοθεραπεία. Υπάρχουν τώρα συνδυασμοί χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας, πολλοί συνδυασμοί. Ενδεικτικά υπάρχει το πεπρολίζουμα με την κλασική χημειοθεραπεία τόσο στο άδεν όσο και στο πλακώδες καρκίνωμα με καλύτερη πενταετή επιβίωση. Πενταετή επιβίωση η οποία ξεπερνάει τα 5 χρόνια στο 25% των ασθενών. Δεν είναι αμεληταίο. Υπάρχει και συνδυασμός τεσσάρων φαρμάκων με χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία και αντιογκυρενετικό παράγοντα. Πρόκειται για μια αρκετά δύσκολο σχήμα θεραπείας που θέλει μεγάλη εμπειρία λόγω της τοξικότητάς του. Για συγκεκριμένη ομάδα ασθενών σαφώς έχει καλύτερα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει στους ασθενείς που έχουν οδηγές μεταλλάξεις. Μια πιο εύκολη συνδυασμός ανοσοθεραπείας και χημειοθεραπείας, αλλά μόνο δύο κύκλοι χημειοθεραπείας, έχει επίσης εγκριθεί στην Ευρώπη και χρησιμοποιείται. Πάλι τα δύο γνωστά φάρμακα, ιπιλίμουμαπ και νιβόλουμαπ, με δύο κύκλους χημειοθεραπείας. Πενταετή επιβίωση, η οποία φτάνει γύρω στο 30%. Και εδώ βλέπετε ότι η πενταετή επιβίωση είναι ανεξάρτητα του δείκτη PD-L1, που είναι ο δείκτης ανοσοθεραπείας. Σαφώς ωφελούνται αυτοί που έχουν δείκτη πάνω από 50%, αλλά ακόμη και αυτοί που έχουν δείκτη κάτω από 50%, ακόμη και αυτοί που έχουν 0. Άρα, ο δείκτης αυτός είναι καλός για να μας δώσει μία ένδειξη, δεν αποκλείει όμως την ανοσοθεραπεία σαν θεραπεία. Η καινούρια αναθεωρημένη έκδοση, η 8η έκδοση της σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα, έχει μετατοπίσει κυρίως στο στάδιο 3 κάποια την ύπαρξη λεμφαδένων και την προσβολή του υπεζοκώτα και έχει έτσι μικρύνει τα αρχικά στάδια, τα στάδια μικρύνει σε αριθμό, τα στάδια που επιδέχονται χειρουργική παρέμβαση. Παρότι λοιπόν πρόκειται για στάδια στα οποία το χειρουργείο δυνητικά παρέχει πλήρη ίαση, εν τούτης, μετά από ορισμένα χρόνια υπάρχει υποτροπή, η οποία ξεκινάει από 45% πιθανότητες στο στάδιο 1β και φτάνει στο 70% στο στάδιο 3. Άρα αυτό σημαίνει ότι περιεγχειρητικά θα πρέπει να φροντίσουμε πέραν του χειρουργείου να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη συνολική επιβίωση. Παραδοσιακά χρησιμοποιεί η χημειοθεραπεία, κυρίως μετεγχειρητικά, η οποία έχει ένα μικρό όφελος της τάξης του 5% στην πενταετή επιβίωση, αλλά τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν συνδυασμοί με την ανοσοθεραπεία, τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. Η προεγχειρητική χορήγηση θεραπείας έχει κάποια πλεονεκτήματα, όπως είναι ότι οι ασθενείς συμμορφώνονται πιο εύκολα, υπάρχει πιθανότητα ο όγκος ή οι λεμφαδένες να αποστηρωθούν και έτσι το χειρουργείο να είναι πιο εύκολο για τον ασθενή. Υπάρχει πιθανότητα αξιολόγησης των φαρμάκων σε real time, γιατί μπορούμε να δούμε μέχρι και παθολογοανατομικές ανταποκρίσεις, μερικές φορές μέχρι και πλήρη ανταπόκριση με κατάργηση, με πλήρη νέκρωση του όγκου. Όχι στον βαθμό που το βλέπουμε στο μαστό, αλλά σε ένα ποσοστό που φτάνει το 25%. Επίσης, η στρατηγική της προεγχειρητικής χορήγησης θεραπείας βοηθάει στην αξιολόγηση, στην ερευνητική αξιολόγηση κλινικών δεικτών, όπως είναι τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα και το κυκλοφορών DNA. Το πρόβλημα
είναι και θα μας μιλήσουν αργότερα οι χειρουργοί γι' αυτό, ότι η ανοσοθεραπεία προεγχειρητικά ίσως δυσκολεύει τους χειρουργούς και η πνευμονίτιδα που είναι ενδεχόμενο να προκληθεί μπορεί να δυσκολέψει την ανάρρωση του αρρώστου, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος κάποιοι ασθενείς να μην ανταποκριθούν στην προεγχειρητική θεραπεία και έτσι να χάσουν το παράθυρο του χειρουργείου, ενώ θα μπορούσαν να είχαν χειρουργηθεί. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται η επικουρική θεραπεία, η οποία είναι μετά το χειρουργείο, με ιδανικό χρόνο έναρξης τις 4 με 6 εβδομάδες. Έχει αποδειχθεί ότι η ανοσοθεραπεία λειτουργεί ακόμη και όταν δεν υπάρχει καρκινικός ιστός, γιατί κυρίως επικεντρώνεται στα τάφ λεμφοκύτταρα, κάτι το οποίο είναι πλεονέκτημα για την επικουρική θεραπεία. Υπάρχει μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας, αυτό είναι στα μειονεκτήματα. Υπάρχει μικρότερη συμμόρφωση του ασθενή, αλλά είναι πιο εύκολο το χειρουργείο και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στο χειρουργείο, κάτι που διευκολύνει περισσότερο το χειρουργό. Υπάρχουν αρκετές μελέτες, ενδεικτικά θα σας δείξω μία μελέτη η οποία χρησιμοποίησε συνδυασμό χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας στο επικουρικό setting μετά το χειρουργείο και ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, αυξάνοντας πάνω από 15% την πενταετή επιβίωση. Και υπάρχει και χορήγηση, αξιολόγηση της τοξικότητας. Βλέπετε ότι η τοξικότητα δεν είναι σημαντική σε σχέση με το να μην χορηγηθεί η επικουρική ανοσοθεραπεία. Πολύ μικρό ποσοστό που φτάνει στο 7% τοξικότητα βαθμού 3 και 4 και αυτή αντιμετωπίζεται με μάλλον ικανοποιητικό βαθμό με χορήγηση κορτικοστεροειδών. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, βλέπετε ότι υπάρχει ένα όφελος στην επιβίωση, στην συνολική επιβίωση, με hazard ratio που φτάνει το 0,78. Πολύ θετικά αποτελέσματα. Στην νεοεπικουρική, στην εισαγωγική θεραπεία, ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία μαζί, χορηγούνται μέχρι 4 κύκλοι και αμέσως μετά γίνεται το χειρουργείο, άρα υπάρχει μία καθυστέρηση η οποία μπορεί να φτάσει και στους 3 μήνες. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για το οποίο θα μας μιλήσουν και οι χειρουργοί. Αλλά όπως είπαμε, μπορούν να έχουμε και παθολογοανατομικές ανταποκρίσεις, πλήρεις παθολογοανατομικές ανταποκρίσεις. Οι άρρωστοι όταν οδηγούνται στο χειρουργείο έχουν μία μικρή τοξικότητα, κυρίως ανεμία που δυσκολεύει το χειρουργό, πνευμονίτιδα, την αυτία που περιμένουμε και τη δυσκυλιότητα. Η καθυστέρηση όμως από την άλλη, και θα μας μιλήσουν οι πνευμονολόγος θα μας μιλήσει γι' αυτό, μπορεί να βελτιώσει την αναπνευστική λειτουργία και από αυτή την έννοια να βοηθήσει τον ασθενή. Δυστυχώς, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, ο οποίος βλέπετε ότι φτάνει γύρω στο 15% κάποιοι ασθενείς να μην χειρουργηθούν. 15% δεν είναι λίγο. Από την άλλη, μπορεί να γίνει καλύτερο χειρουργείο, δηλαδή αντί να γίνει πνευμονεκτομή, να γίνει λοβεκτομή. Το συνολικό όμως όφελος, στατιστικά, είναι υπέρ της χορήγησης της θεραπείας με όφελος στη συνολική επιβίωση. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν η πλήρης παθολογοανατομική ανταπόκριση και μάλιστα αν αξιολογηθεί όχι από τους παθολογοανατόμους του χειρουργού αλλά από ανεξάρτητο κέντρο, είναι προγνωστικός δείκτης. Και φαίνεται ότι ναι, είναι. Σε αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με το μαστό. Δείχνει ότι οι βασικές αρχές ογκολογίας ακολουθούνται σε όλους τους σύγκους, σε όλους τους όγκους, άρα η χορήγηση, η επίτευξη πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης είναι ένας καλός προγνωστικός δείκτης για τη συνολική επιβίωση, για καλύτερο χειρουργείο και για αφαίρεση του όγκου και των λεφαδένων. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι η αντιμετώπιση αρκετά περίπλοκη. Προϋπόθεση της σωστής απόφασης είναι η συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων. Πρέπει να υπάρχει πάντα στην ομάδα πνευμονολόγος, απεικονιστής, παθολογοανατόμος, χειρουργός. Πρέπει πάντα να έχουμε το input του χειρουργού. Και βέβαια πρέπει να συζητάμε με τους αρρώστους, γιατί δεν είναι όλες οι θεραπείες για όλους τους αρρώστους.
Και πρέπει να καταλαβαίνουμε και το background από το οποίο προέρχεται ο ασθενής, διότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα για πολλούς λόγους να συμμορφωθούν σε ένα εντατικό σχήμα θεραπείων, και αυτοί πρέπει να σεβαστούμε το κοινωνικό περιβάλλον και να προηγηθεί το χειρουργείο. Ενώ αντίθετα υπάρχουν άρρωστοι που έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και για αυτούς θα πρέπει να διευκολύνουμε ίσως το χειρουργείο κάνοντάς το μικρότερο και πρέπει να προηγηθεί η συστηματική θεραπεία. Μιλώντας λοιπόν για background και για περιβάλλον και για υποστήριξη του ίδιου του ασθενή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν είναι όλοι οι ασθενείς ίδιοι. Όταν σκεφτόμαστε για καρκίνο πνεύμονα, ειδικά οι επαγγελματίες υγείας, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το τσιγάρο, μια καλή θεραπεία και μια καλή, όσο το δυνατόν καλύτερη επιβίωση. Μια γραμμική συσχέτιση που στο μυαλό μας είναι προφανής. Στην πραγματική ζωή όμως δεν είναι καθόλου προφανής. Δεν είναι προφανής διότι το τσιγάρο στο δυτικό κόσμο έχει αρχίσει να μειώνεται. Παρ' όλα αυτά ο καρκίνος του πνεύμονα δεν θα μειωθεί, γιατί ο πληθυσμός γυράσκει, άρα όλες οι χώρες θα συνεχίσουν να έχουν αυξανόμενα ποσοστά καρκίνου πνεύμονα και η πανδημία, η ενδημία του καρκίνου του πνεύμονα θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Στις πολύ φτωχές χώρες, εκτός από το κάπνισμα, υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι προκαλούν καρκίνο πνεύμονα και κυρίως είναι η ρήπανση, η ατμοσφαιρική, η εξωτερική και η εσωτερική. Στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, λίγο περισσότερο αναπτυγμένες χώρες, σε αυτές που λέμε αναπτυσσόμενες χώρες, το κάπνισμα αυξάνει με μεγάλους ρυθμούς και αυτές οι χώρες θα αντιμετωπίσουν πανδημία που θα οφείλεται στο κάπνισμα σαν αυτή που αντιμετωπίσαμε στο δυτικό κόσμο τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και στον αναπτυγμένο κόσμο. Η γύρανση του πληθυσμού και η αύξηση ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν στην τρίτη ηλικία θα αποτελέσει την αιτία για να συνεχιστεί να αυξάνουν τα καινούργια περιστατικά καρκίνου πνεύμονα. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε καρκίνο πνεύμονα, ναι, έχει να κάνει με το κάπνισμα, όχι όμως πάντα και όχι εξίσου σε όλες τις χώρες. Παραδείγματος χάρη, η Κίνα έχει περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά σε αυτή υπάρχει το 1/3 των ασθενών με καρκίνο πνεύμονα και αυτή η διαφορά οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή στρατηγική διακοπής του καπνίσματος. Αντίθετα, μέχρι πρόσφατα υπήρχαν οδηγίες τοπικά για υποχρεωτικό, όσο και αν ακούγεται παράλογο, κάπνισμα ενός πακέτου την ημέρα από τους δημόσιους υπαλλήλους για να μπορέσει να μην πάθει ζημιά η παραγωγή καπνών. Άρα βλέπετε ότι οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Αλλά μερικές φορές όταν ακούμε καρκίνο πνεύμονα δεν είναι το κάπνισμα, είναι άλλοι λόγοι. Στην υποσαχάρια Αφρική η πρώτη αιτία πρόκλησης καρκίνου πνεύμονα δυστυχώς δεν είναι το κάπνισμα. Και λέω δυστυχώς γιατί είναι το περιβάλλον και η φτώχεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στο σπίτι, μαγειρεύουν και ζεσταίνονται με βιοήλι, με βιομάζα, με κάρβουνο, με καύσιμο κακής ποιότητας. Επίσης, η έκθεση στο περιβάλλον, η επαγγελματική έκθεση, επίσης είναι ψηλότερα από ό,τι είναι στο δυτικό κόσμο. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι μία μέρα να ζήσει κάποιος στο Πεκίνο αντιστοιχεί με κάπνισμα ενός πακέτου τσιγάρων, ενώ μία ώρα βόλτα στη Βομβάη αντιστοιχεί με κάπνισμα 4 τσιγάρων, λόγω της μόλυνσης. Αλλά αν έρθουμε και στην Ευρώπη, τα πράγματα δεν είναι ισοδύναμα μεταξύ μορφωμένων και λιγότερο μορφωμένων. Βλέπετε με μαύρη μπούλα τους λιγότερο μορφωμένους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να ζουν λιγότερο και βλέπετε τις γυναίκες να ζουν λιγότερο από τους άντρες, άρα υπάρχει και εδώ μία διάκριση. Και αυτό που λέμε βορειοευρωπαϊκό παράδοξο, η απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι χειρότερη στο Βορρά, Σουηδία, Φιλανδία, Δανία, από ότι η Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα. Και μάλλον έχει να κάνει με το ότι η ύπαρξη της οικογένειας αμβλύνει τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα. Υπάρχει όμως διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα.
Θα ήθελα με μία διαφάνεια να σας δείξω μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που δείχνει τις πυρκαγιές στον Καναδά. Αυτό που βλέπετε είναι ο χάρτης του Καναδά την τελευταία 30 ετία. Και βλέπετε ότι η απόσταση από την εστία της πυρκαγιάς αυξάνει τη συχνότητα καρκίνου πνεύμωνα στα 3, στα 5 και στα 10 χρόνια. Και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι πυροσβέστες στη Νέα Υόρκη, που άρχισε να μετριέται από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά, έχουν αυξημένη συχνότητα καρκίνου πνεύμωνα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κοινωνική ανισότητα στον καρκίνο του πνεύμωνα. Οι άνθρωποι που ζουν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές χρησιμοποιούν περισσότερο κάπνισμα, δεν συμμετέχουν σε screening προγράμματα και έχουν διπλάσιες πιθανότητες να νοσήσουν από καρκίνο πνεύμωνα. Οι άρρωστοι που ζουν σε λιγότερο εύκολες περιοχές έχουν λιγότερες πιθανότητες να κάνουν ένα θεραπευτικό χειρουργείο ή να λάβουν τη σωστή θεραπεία και συνολικά έχουν λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσουν από καρκίνο πνεύμωνα. Υπάρχει λοιπόν ο καρκίνος του πνεύμωνα, έχει και μία ταξική και οικονομική παράμετρο που δεν πρέπει να την αγνοούμε και που είναι διαφορετική από τους άλλους καρκίνους. Ξέρουμε ότι το να είσαι φτωχός δεν είναι καλό πράγμα. Στον καρκίνο του πνεύμωνα όμως, αν ήσουν φτωχός στην παιδική ηλικία και μετά εύπορος, η φτώχεια της παιδικής ηλικίας, ακόμη και αν έχει αποκατασταθεί, είναι προγνωστικός παράγοντας για χειρότερη επιβίωση. Οι άρρωστοι με καρκίνο πνεύμωνα από χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα είναι πιο πιθανό να πεθάνουν, δεν συμμετέχουν σε μελέτες κλινικές, δεν παίρνουν καινοτόμα φάρμακα και δεν κάνουν μοριακούς δείκτες που τη σημασία τους την είπαμε και πριν. Υπάρχουν οι οικονομικοί λόγοι, οι οποίοι είναι προφανείς, υπάρχουν όμως και μη οικονομικοί λόγοι που έχουν να κάνουν με τη γεωγραφία, με την εθνικότητα, με το φύλο, αλλά και με ψυχιατρικά νοσήματα. Χαρακτηριστικά θα μείνω σε αυτό, λέγοντας ότι ένας στους τρεις ενήλικες με ψυχιατρικά προβλήματα καπνίζουν, ενώ το αντίστοιχο στο δυτικό πολιτισμό είναι ένας στους πέντε ενήλικες. Και ενώ ένας στους τέσσερις πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν κάποιο ψυχιατρικό νόσημο, τα τσιγάρα που καπνίζουν αντιστοιχούν περίπου στο 40%. Βλέπετε λοιπόν ότι και εδώ υπάρχει ένα άλλο είδους διάκριση. Τέλος, η τελευταία διάκριση έχει να κάνει με το στίγμα που συνοδεύει τον καρκίνο του πνεύμωνα. Οι ίδιοι οι ασθενείς αισθάνονται ντροπή σε ποσοστό 70%, αισθάνονται στιγματισμένοι. Και σε μία μελέτη που κάναμε εμείς, το 30% των ασθενών αισθάνεται ότι είναι υπόλογο για την πάθηση που έπαθε. Το 42% θεωρούν ότι δεν αξίζουν την ίδια φροντίδα με τη φροντίδα που αξίζουν οι υπόλοιποι καρκινοπαθείς. Και το 55% λέει ότι με το που λένε ότι έχουν καρκίνο πνεύμωνα, το σύστημα και η κοινωνία τους αντιμετωπίζει, οι ίδιοι το περιγράφουν αυτό, με το να έχουν κάποια μορφή στιγματισμού. Αυτό όμως που μας ανησύχησε περισσότερο είναι ότι παρόμοια ποσοστά δείχνει και η κοινωνία. Δηλαδή, όχι οι ασθενείς, ούτε οι φροντιστές των ασθενών, αλλά ο γενικός πληθυσμός, κατά 60% θεωρεί ότι όντως οι καπνιστές φταίνε που πάθανε καρκίνο. Το βλέπουμε δηλαδή σαν μια τιμωρητική ιατρική και όχι σαν μια πάθηση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το 27% λέει ότι όταν έχουμε περιορισμένες θέσεις χειρουργείου ή ακτινοθεραπείας ή θεραπείας, θα πρέπει να προηγούνται οι μη καπνιστές, το οποίο το βρίσκω εξωφρενικό, δεν επιτρέπεται στην κοινωνία μας να ισχύει αυτό. Και το 17% σημαίνει περίπου ένα στους έξι, ισχυρίζεται ότι οι καπνιστές δεν θα έπρεπε να αποζημιώνονται για τις θεραπείες τους. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι για μια κοινωνία και γι' αυτό το λόγο η Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Πνεύμωνα πήρε μια πρωτοβουλία η οποία υιοθετήθηκε και από την Παγκόσμια Εταιρεία Καρκίνου Πνεύμωνα. Έκανε ένα declaration, ένα consensus statement, το οποίο δημοσίευσε και το οποίο λέει ότι οι επαγγελματίες υγείας έχουν υποχρέωση να αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα κοινωνικά στρώματα ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου, ανεξαρτήτως οικονομικού επίπεδου, ανεξαρτήτως συνοσηρωτήτων και να φροντίζουν να συμμετέχουν σε προγράμματα screening, σε πρώιμη διάγνωση, να παίρνουν την καλύτερη δυνατή
θεραπεία, να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες και σε ανάπτυξη νέων φαρμάκων και είναι ευθύνη όλων μας να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό στίγμα που συνοδεύει τον καρκίνο του πνεύμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμά ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Συρίγο για την εξαιρετική του παρουσίαση, η οποία για πολλούς από εμάς, όπως λέμε στο χωριό μου, ήταν eye-opener. Δεν ήταν μόνο σε θέματα καθαρά ιατρικής αντιμετώπισης, αλλά γενικότερα στο κοινωνικό πρόβλημα που φαίνεται ότι είναι ο καρκίνος πνεύμονα. Στη συνέχεια θα παρακαλέσω την κυρία Σοφία Τσαγκούλη, πνευμονολόγο, να παρουσιάσει την πνευμονολογική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Φαντάζομαι ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο. Ο πνευμονολόγος είναι πάντα ο κεντρικός πυρήνας στην αντιμετώπιση και στη συνεργασία των διαφόρων εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. Κυρία Τσαγκούλη, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον καθηγητή τον κύριο Λιάπη για την τιμητική πρόσκληση να συζητήσουμε για την πνευμονολογική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, αλλά και γενικά για το ρόλο του πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Γιατί ο πνευμονολόγος έχει έναν ρόλο πρωταγωνιστικό εντός εισαγωγικών, όχι μόνο στην αντιμετώπιση του καρκίνου, όσο και στην πρώιμη διάγνωση, στην σωστή διάγνωση, σωστή σταδιοποίηση, την προετοιμασία του ασθενή για χειρουργείο, αν είναι κατάλληλος. Και τέλος για την θεραπεία, είτε την ογκολογική είτε την παρηγορητική, στο τέλος της ζωής του. Για το screening θα μας πει περισσότερα πράγματα ο συνάδελφος στη συνέχεια, ο κ. Πανταζής. Όμως ο πνευμονολόγος είναι ο γιατρός ο οποίος θα πρέπει να επιλέξει τα κατάλληλα άτομα, τα οποία θα υποβληθούν σε προσωπνευματικό έλεγχο. Μέχρι στιγμής τα άτομα αυτά έχουν επιλεγεί με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει τα προηγούμενα 15 χρόνια και συγκεκριμένα τη μελέτη NLST στην Αμερική και την Nelson στην Ευρώπη. Και οι άνθρωποι που λαμβάνουν μέρος στο screen είναι καπνιστές ως επιτοπλίστων, με μια καπνιστική συνήθεια γύρω στα 30 απαρχίας και άνω των 50-55 ετών. Επίσης, θα πρέπει να βάλουμε στα κριτήρια για να κάνουν screening και όπως μας είπε και ο καθηγητής πριν, την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες και την επαγγελματική έκθεση. Στη συνέχεια, ο πνευμονολόγος, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, θα πρέπει να ξέρει να διαχειριστεί τα ευρήματα της low-dose CT και να συνεργαστεί με τις κατάλληλες ειδικότητες, έτσι ώστε να κατευθύνει τον άνθρωπο με το εύρημα για να γίνει η πιο σωστή διαχείριση. Η βροχοσκόπηση είναι η κατάλληλη εξέταση με την οποία ο γιατρός εξετάζει τους μεγάλους αεραγωγούς του ασθενούς. Αυτή ήταν ο αρχικός ορισμός της βροχοσκόπησης, γιατί όσο εξελίσσεται η τεχνολογία θα δούμε ότι με τη βροχοσκόπηση φτάνουμε και σε πολύ μικρότερους αεραγωγούς και σε πολύ περιφερικές βλάβες. Δύο τύποι βροχοσκοπίων χρησιμοποιούνται, το άκαμπτο και το εύκαμπτο, με τα αντίστοιχα probes και τις αντίστοιχες βελόνες. Με την απλή κλασική βροχοσκόπηση γίνεται μία... Βλέπουμε το βροχικό δέντρο εκ των έσω και μπορεί να ληφθούν βιοψίες από ενδοβροχικές μάζες ή από αλλοιώσεις κοντά στο βροχικό δέντρο. Η χρήση του ενδοβροχικού υπέρηχου μας βοηθάει στο να πάρουμε πιο σωστά δείγματα από ύποπτες βλάβες και στη συνέχεια, αυτό θα το αναπτύξουμε λίγο πιο μετά, το electromagnetic navigation, η virtual βροχοσκόπηση και η robotic βροχοσκόπηση είναι συνεργασία του επεμβατικού πνευμονολόγου με το ακτινολογικό τμήμα, όπου χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες αλληλουχίες από τα μηχανήματα, μπορούμε να εντοπίσουμε ακόμη πιο μικρές περιφερειακές βλάβες και με το αντίστοιχο βροχοσκόπιο να πάρουμε ιστολογικές εξετάσεις για να τρέσουμε τη διάγνωση. Όπως μας είπε πριν ο καθηγητής, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε κατάλληλο ιστό, τόσο για να βάλουμε τη διάγνωση του μικροκυτερικού ή μη μικροκυτερικού καρκίνου του πνεύμονα, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο δείγμα, έτσι ώστε να στείλουμε όλες τις αντίστοιχες οδηγίες μεταλλάξεις, προκειμένου να γίνει εξατομίκευση της θεραπείας του ασθενούς, που έχει σαν συνέπεια την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση
την επιμήκυνση του χρόνου και της ποιότητας της ζωής του. Όπως είπα και πριν, η χρήση του ενδοβροχικού υπέρυχου βοηθάει πάρα πολύ τόσο στο να πάρουμε ιστολογική εξέταση από περιφερικές βλάβες, όσο και να γίνει σωστή χαρτογράφηση των λεφαδέων του νοσοθωρακίου. Επίσης, με τη βοήθεια του υπερίχου μπορούμε να αποφύγουμε τα αγγεία του μεσοθωρακίου, έτσι ώστε να μην γίνει κάποια βλάβη, να πάμε στην κατάλληλη, στην ύποπτη περιοχή και να με τη βελόνα την κατάλληλη να πάρουμε δείγμα. Από εδώ βλέπουμε από αυτή τη διαφάνεια ότι για να γίνει σωστή χαρτογράφηση του μεσοθωρακίου θα πρέπει να ληφθούν βιοψίες από όσο περισσότερες στάσεις λεμφαδενικές, προκειμένου να γίνει σωστή σταδιοποίηση του καρκίνου όταν είναι σε αρχικό στάδιο. Οι navigation βροχοσκοπήσεις, είτε η electromagnetic, είτε η ρομποτική, είτε η virtual, τα τελευταία χρόνια μας βοηθάνε στο να πάρουμε βιοψίες από πολύ περιφερικές βλάβες, πράγμα που δεν ήταν εφικτό πριν από μία δεκαετία, και ακόμα όταν αυτές είναι πολύ μικρές σε μέγεθος, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες να έχουμε, παρενέργειες. Ειδικά με την ρομποτική βροχοσκόπηση μπορούμε να βλέπουμε ότι φτάνουμε σε πολύ περιφερικούς όσους που μπορεί να είναι ακόμα ο μέγεθός τους και κάτω από 20 χιλιοστά. Τον Ιούνιο του 2023 δημοσιεύτηκε στο Lung Cancer αυτή η μετανάλυση, όπου οι μελετητές πήραν τα αποτελέσματα από όλες τις virtual βροχοσκοπήσεις, είτε την electromagnetic, τη virtual και τη ρομποτική, και είδαμε πόσο καλά αποτελέσματα έχουν, ακόμη και όταν τα χωρίζουν αναλόγως το μέγεθος του όζου, του περιφερικού, είτε κάτω από 20 χιλιοστά, είτε πάνω από 20 χιλιοστά. Μέχρι στιγμής και με τα αποτελέσματα που έχουμε, βλέπουμε ότι με την electromagnetic navigation έχουμε τα πιο καλά αποτελέσματα και, και τις πιο σωστές ιστολογικές εξετάσεις. Συγκρίνοντας την απλή αξονική, το PET, και την διάγνωση με το έμπος TBNA, βλέπουμε ότι με την έμπος TBNA βροχοσκόπηση η πιθανότητα ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων είναι πάρα πολύ μικρή, σχεδόν μηδενική, ενώ βλέπουμε ότι αντίστοιχα με το PET και την απλή αξονική είναι πολύ μεγαλύτερα. Μία άλλη τεχνική βροχοσκόπηση είναι η βροχοσκόπηση με τον αυτοφθορισμό, σύμφωνα με την οποία εγχύουμε ενδοφλεβίως κατάλληλη ουσία, η οποία απορροφάται από τα καρκινικά κύτταρα, και όταν φωτίσουμε μέσω του βροχοσκοπίου με κατάλληλο μήκος σχήματος φωτός, βλέπουμε ότι τα καρκινικά κύτταρα ή προκαρκινοματώδεις καταστάσεις φωτίζουν διαφορετικά. Αυτό βοηθάει τον επεμβατικό πνευμονολόγο να κάνει σωστή σταδιοποίηση ενδοβροχική και να πάρει βιοψία ακόμη και από ύποπτες περιοχές που μπορεί να είναι προκαρκινοματώδεις. Μέσω της βροχοσκόπησης ο πνευμονολόγος μπορεί να κάνει και διάνοιξη των βρόχων, είτε με βραχυθεραπεία, με young laser, κρυοθεραπεία, ηλεκτροκαυτηριασμό, φωτοθυναμική θεραπεία ή τοποθέτηση stent. Τα πολύ λίγα λόγια για κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις. Με το young laser, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, και με την ενδοβροχική βλάβη, και έχουμε μία άμεση, όπως και με όλες τις υπόλοιπες, βέβαια, έχουμε μία άμεση ανακούφιση του ασθενούς. Κάποιες καταστάσεις όπως είναι ο ηλεκτροκαυτηριασμός και το argon πλάσμα χρησιμοποιούνται τόσο στο να κάψουμε την ενδοβροχική βλάβη, όμως χρησιμοποιούνται επίσης στο να σταματήσουμε κάποια αιμορραγία που μπορεί να έχει συμβεί. Η φωτοδυναμική θεραπεία βασίζεται και αυτή, όπως σας είπα πριν, με τη βροχοσκόπηση, απλά θέλει πιο πολύ χρόνο, δηλαδή θέλει γύρω στις 2 μέρες, γιατί εγχύεται το ενδοφλεβίως η κατάλληλη ουσία που ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα, και στη συνέχεια με την χρήση συγκεκριμένου μήκου και σχήματος λέιζερ έχουμε εξάγνωση του όγκου, όμως είναι πολύ πιο ακριβή εξέταση. Θέλει 2 μέρες παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο και συνήθως χρειάζεται και παραπάνω από ένα αυλό, γιατί πρέπει να είναι λίγο πιο δύσκολη εξέταση. Με τη βραχυθεραπεία, μέσω του αυλού του βροχοσκοπίου, μπαίνει ένα ραδιενεργό υλικό στην ενδοβροχική μάζα, παραμένει για 30 λεπτά, στη συνέχεια αφαιρείται το ραδιενεργό υλικό, όμως η ακτινοβολία που έχει εκπέμψει συρρυκνώνει τον όγκο. Και με την κρυοθεραπεία, πάλι μέσω του αυλού του βροχοσκοπίου, εγχύεται πολύ χαμηλής θερμοκρασίας, είτε υγρό είτε αέριο, με αποτέλεσμα την εξάγνωση του όγκου ενδοβροχικά. Όπως είπα, έχουμε μια άμεση ανακούφιση του ασθενή και διάνοιξη των βρόγχων.
Όταν όμως ο όγκος είναι πιέζει εκ των έξω, η καλύτερη μέθοδος είναι να τοποθετηθεί stent. Υπάρχουν διάφορα είδη stent που μπαίνουν μέσω του βραχοσκοπίου και διάφορα υλικά, διάφορα σχήματα, αναλόγως στο πού εδράζεται ο όγκος και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Ο πνευμονολόγος επίσης μπορεί να κάνει the medical thoracoscopy. Εδώ υπάρχει μια διαφωνία, ας το πούμε, μέσω των χειρουργών και των πνευμονολόγων για το ποιος κάνει καλύτερα αυτή την εξέταση. Μέσω του θωρακοσκοπίου δημιουργείται ένας μικρός τεχνητός πνευμοθώρακας, μπαίνει μέσα το probe, κάνουμε μια επισκόπηση της κοιλότητας και μπορούμε να δράσουμε και θεραπευτικά. Οι ενδείξεις είναι πλευρητικές συλλογές αγνώστου αιτιολογίας. Μπορούμε να κάνουμε καλή σταδιοποίηση του υπερκίνητου πνεύμονα ή του μεσοφυλιώματος. Επίσης, μπορεί να γίνει πλευρόδεση μετάλ. Είτε με θωρακοσκόπηση είτε με VATS, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτόματους πνευμοθώρακες, εμπίημα, να πάρουμε βιοψία σε διάμεσες πνευμονοπάθειες και επίσης να πάρουμε βιοψία από τοπικές βλάβες, είτε στο θωρακικό τείχομα είτε στο διάφραγμα. Οι διαφορές είναι στο ποιος γιατρός κάνει την κάθε εξέταση, στο πού θα γίνει, τι αναισθησία θα πάρει ο ασθενής και βέβαια με την θωρακοχειρουργική αντιμετώπιση μπορούμε να κάνουμε και πιο μεγάλες θωρακικές επεμβάσεις. Ενώ με το medical thoracoscopy δεν μπορούμε. Ο πνευμονολόγος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να προετοιμάσει τον ασθενή, έτσι ώστε να δούμε αν μπορεί να κάνει κάποιο χειρουργείο για την αντιμετώπιση της νόσου. Όπως έχουμε ξαναπεί και όπως είπε ο καθηγητής, συνήθως οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα έχουν και μεγάλη συνοσηρότητα και συνήθως έχουν και προβλήματα με το αναπνευστικό τους. Για να μπορέσει ο ασθενής να κάνει πνευμονική εκτομή, είτε μολοβεκτομή είτε πνευμονεκτομή, θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες αναπνευστικές εφεδρίες. Λίγα λόγια, ότι αν η FEV1 είναι πάνω από 60% της προβλεπόμενης και το TLCO είναι πάνω από 60%, ο ασθενής είναι κατάλληλος να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για αυτόν. Όταν όμως οι τιμές της πυρομέτρησης είναι διαφορετικές, τότε χρειάζεται ένα διαφορετικό workout, έτσι ώστε να μπορέσει να δούμε εάν θα υπάρχουν οι αναπνευστικές εφεδρίες και να δούμε αν ο ασθενής μπορεί να αντέξει το ενδεχόμενο κάποιου βαριού χειρουργείου. Αυτές είναι τα guidelines που εξέδωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία πέρυσι και ο πνευμονολόγος στη συνέχεια πρέπει να δώσει την κατάλληλη αγωγή προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή να αυξήσει τη αναπνευστική του λειτουργικότητα. Η πρώτη και καλύτερη συμβουλή είναι η διακοπή καπνίσματος και ο πνευμονολόγος μπορεί να βοηθήσει με διάφορες μεθόδους διακοπής να βοηθήσει στη συνοσηρότητα. Εάν είναι γνώστης που οι περισσότεροι πια είμαστε, θα πρέπει να ξέρουμε τις επιπλοκές τόσο από τη θεραπεία όσο και από τον ίδιο τον όγκο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή να συνεχίσει το πρόγραμμά του, είτε πρόκειται αυτό να είναι χειρουργείο, είτε να είναι συνέχιση της θεραπείας του. Και τέλος, σε συνεργασία με όλες τις ειδικότητες, και με τον ογκολόγο και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, θα πρέπει να βοηθήσουμε έτσι ώστε ο ασθενής όταν φτάσει πια στο τέλος της ζωής, αυτό να είναι όσο το δυνατόν ανώδυνο και για τον ασθενή και την οικογένειά του εύκολο. Όπως είπαμε και πριν, πρέπει να υπάρχει για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα μια συνεργασία όλων των ειδικοτήτων και θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που θα πρέπει να ευαισθητοποιούμε τους ανθρώπους για τον καρκίνο του πνεύμονα, τόσο για την πρώιμη διάγνωση, όσο και να τους ευαισθητοποιήσουμε για τα πρώιμα συμπτώματα, προκειμένου να μην επαναπαυθούν και να γίνει η διάγνωση όσο γίνεται πιο νωρίς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τσαγκούλη για την εξαιρετική παρουσίαση. Όπως θα καταλάβατε, τα όρια μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων αρχίζουν και στενεύουν. Η βασική αρχή σε αυτά είναι ότι κάνει κανείς μια χειρουργική ή επεμβατική πράξη εφόσον είναι καλά εκπαιδευμένος και εφόσον το περιβάλλον του το επιτρέπει να κάνει. Θα παρακαλέσω στη συνέχεια τον κύριο Τουπεξιάν, είναι θωρακοχειρουργός, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές της θωρακοχειρουργικής που αφορούν τον καρκίνο του πνεύμονα. Κύριο Τουπεξιάν.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφώνηση. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση να μιλήσουμε σήμερα για τις ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Υπόθηκε προηγουμένως και από τον καθηγητή κύριο Λιάπη και από τον καθηγητή κύριο Συρίγο. Ο καρκίνος του πνεύμονα, ενώ είναι ο δεύτερος στη συχνότητα και στους άντρες και στις γυναίκες, είναι με μεγάλη απόσταση ο πιο θανατηφός, έχει περισσότερους θανάτους από όλους τους καρκίνους και στους άντρες και στις γυναίκες. Δυστυχώς, οι διαγνώσεις του καρκίνου του πνεύμονα στα πρώιμα στάδια, δηλαδή στα στάδια 1 και 2, αντιπροσωπεύουν μόνο το 20% των συνολικών νέων διαγνώσεων καρκίνου πνεύμονα. Και αυτό έχει σημασία, γιατί είναι αυτά τα πρώιμα στάδια τα οποία επωφελούνται και περισσότερο από την χειρουργική θεραπεία, η οποία ομολογουμένως προσφέρει και τα καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση των ασθενών. Υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι ασθενείς με πρώιμο στάδιο καρκίνου του πνεύμονα, οι οποίοι δεν μπορούν να χειρουργηθούν, κυρίως λόγω καρδιοαναπνευστικών συνοσηρεπίτων. Και για τους ασθενείς αυτούς υπάρχει επιλογή της στερεοτακτικής εμφυμοθεραπείας. Με τα χρόνια η μέθοδος αυτή έχει εξελιχθεί και προσφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ως εναλλακτική βέβαια μορφή αντιμετώπισης του πρώιμου καρκίνου του πνεύμα. Και όπως μας είπε ο καθηγητής κ. Συρίγος προηγουμένως, σιγά σιγά βλέπουμε και στα προημότερα στάδια, στο στάδιο 2, να έχουμε καινούργια πρωτόκολλα εισαγωγικής άνοσοθεραπείας με ή χωρίς χημειοθεραπεία. Μένει να δούμε πόσο καλά αποτελέσματα θα έχουμε από τα πρωτόκολλα αυτά και πού θα καθιερωθούν τελικά οι κατευθυντήριες οδηγίες για τους ασθενείς αυτούς. Η σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, 8η έκδοση, είναι η πιο πρόσφατη που υπάρχει. Χειρουργήσιμη νόσος, όπως είπαμε, είναι στάδιο 1 και στάδιο 2. Ακόμα βέβαια και το στάδιο 3α είναι μια χειρουργική νόσος, αλλά πάντα σε συνεννόηση με το Ογκολογικό Συμβούλιο, συνήθως στους περισσότερους από τους ασθενείς αυτούς με στάδιο 3α προηγείται κάποιου είδους συστηματικής θεραπείας και οι ασθενείς αυτοί επαναστάδιοποιούνται και αν είναι εκλόγιμοι προχωράνε για χειρουργική εξαίρεση. Κατευθυντήριες οδηγίες, οι πιο πρόσφατες, μας δείχνουν ότι τόσο στο στάδιο 1 όσο και στο στάδιο 2 η χειρουργική εξαίρεση σε συνδυασμό με τον λεμφαδενικό καθαρισμό του μεσοθωρακίου είναι η μέθοδος εκλογής, αρκεί ο ασθενής να έχει σταδιοποιηθεί σωστά πριν από το χειρουργείο, ώστε το κλινικό στάδιο πριν το χειρουργείο να αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν πιο συχνά το πραγματικό στάδιο του ασθενούς. Ποια είναι η λογική της χειρουργικής θεραπείας στον καρκίνο του πνεύμονα? Το πρώτο είναι η αφαίρεση του όγκου εντός υγιούς ιστού. Δηλαδή αυτό που πρέπει να προσπαθεί πάντα ο χειρουργός είναι τα χειρουργικά του όρια να είναι αρνητικά. Το δεύτερο είναι η αφαίρεση των παροχετευτικών λεμφαγιακών δικτύων, δηλαδή των δικτύων εκείνων που παροχετεύουν λεμφαγιακά τον πρωτοπαθή όγκο. Και το τρίτο είναι πολύ σημαντικό, η αφαίρεση όλων των λεμφαδένων που παροχετεύουν το ανατομικό τμήμα ή λοβό, στο οποίο βρίσκεται ο πρωτοπαθής όγκος, ο λεγόμενος λεμφαδενικός καθαρισμός. Το όφελος της χειρουργικής θεραπείας φαίνεται και έτσι και από τις μεγάλες μελέτες. Μέχρι και το στάδιο 2β βλέπουμε πενταετής επιβιώσεις αρκετά υψηλές όταν εφαρμόζεται χειρουργική θεραπεία, με ή χωρίς σε συνδυασμό επικουρικής συστηματικής θεραπείας. Τώρα, πού οφείλεται η νοσηρότητα μιας χειρουργικής θεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα? Το πρώτο είναι ότι αφαιρείται ένα σημαντικό κομμάτι του πνευμονικού παρενχήματος. Το δεύτερο είναι ότι οι ασθενείς αυτοί πολύ συχνά έχουν προϋπάρχουσες συνοσηρότητες, κυρίως του αναπνευστικού, αλλά και άλλα προβλήματα και καρδιολογικά. Και το τρίτο είναι ότι η χειρουργική εξαίρεση του πνευμονικού παρενχήματος από μόνη της έχει καρδιακιακές επιδράσεις. Κάποιους από αυτούς τους παράγοντες μπορούμε να τους τροποποιήσουμε ελαφρώς προεγχειρητικά. Για παράδειγμα, κάποιες προϋπάρχουσες συνοσηρότητες μπορούν να βελτιστοποιηθούν ώστε ο ασθενής να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Επίσης, μέσα στο χειρουργείο μπορούμε να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε το λιγότερο δυνατό πνευμονικό παρένχημα και αυτό κυρίως
Το αναφέρω και τις πνευμονεκτομές, ενώ παλιότερα γινόντουσαν πάρα πολλές πνευμονεκτομές, πλέον ο αριθμός των πνευμονεκτομών έχει μειωθεί, τόσο γιατί διαγνώσκουμε πιο νωρίς τους καρκίνους, αλλά κυρίως υπάρχουν και τεχνικές διάσωσης πνευμονικού παρενχήματος, χωρίς, πολύ σημαντικό, να διακυβεύεται η ογκολογική πληρότητα του χειρουργείου. Το χειρουργικό τραύμα, το χειρουργικό στρες και ο μετεγχειρητικός πόνος είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς, όπως επίσης και η διαταραχή της αρχιτεκτονικής του θωρακικού τυχώματος, όταν δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε πρόσβαση μέσα στο θώρακα για να πραγματοποιήσουμε το χειρουργείο, και αυτό επηρεάζει τη μετεγχειρητική αναπνευστική λειτουργία και κατ' επέκταση την ανάρρωση του ασθενούς. Οι τελευταίοι αυτοί δύο παράγοντες είναι σημαντικά τροποποιήσιμοι με τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, οι οποίες υπάρχουν εδώ και 2,5 δεκαετίες περίπου, εφαρμόζονται συστηματικά και θα τις δούμε αναλυτικά στην πορεία. Τι ορίζουμε όμως ως ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές? Καταρχάς, ανεξάρτητα από την τεχνική που χρησιμοποιείται, αυτό που θα πρέπει να πραγματοποιείται, είτε ανοιχτά είτε ελάχιστα επεμβατικά, είναι ανατομική εξαίρεση του πνεύμονα, είτε αυτό λέγεται λοβεκτομή είτε τμηματεκτομή. Και βέβαια θα πρέπει να συνοδεύεται από λεμφαδενικό καθαρισμό ή συστηματική δειγματοληψία των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου. Στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου διαμέσω οπών, απουσία διαστολής του μεσοπλευρίου διαστήματος, και όλο το χειρουργείο πραγματοποιείται διαμέσω ενδοσκοπικής εικόνας. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, η τεχνολογία βοηθάει όλο και περισσότερο, χρήση ενδοσκοπικών εργαλείων και ειδικού εξοπλισμού, όπως τα ενδοσκοπικά σειραπτικά, εικόνα υψηλής ανάλυσης ή και καμιά φορά και τρισδιάστατη, και τώρα τελευταία και το ρομποτικό σύστημα. Η εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών είναι ουσιαστικά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Αρχές δεκαετίας του 90 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες θωρακοσκοπικές επεμβάσεις. Η πρώτη λοβεκτομή θωρακοσκοπική πραγματοποιήθηκε το 1993. Αρχές δεκαετίας του 2000, εισαγωγή του ρομποτικού συστήματος, και στη συνέχεια είχαμε μια εξέλιξη περαιτέρω των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών με λεγόμενη τεχνική uniporta, δηλαδή την θωρακοσκόπηση μέσω μίας οπής. Στα μέσα της δεκαετίας του 2010 καθιερώθηκε η θωρακοσκοπική λοβεκτομή ως η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση του σταδίου 1 καρκίνο του πνεύμονα, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και η ρομποτική λοβεκτομή, που αποδείχθηκε ότι είναι ισοδύναμη με τη θωρακοσκοπική τεχνική. Πότε ενδείκνυνται οι ελάχιστα επεμβατικές αυτές τεχνικές? Κυρίως για περιφερικούς όζους ή όγκους, βλάβες δηλαδή πάνω από 3 εκατοστά, που περιβάλλονται όμως από πνευμονικό παρένχημα, όπως βλέπετε εδώ πέρα κάποια παραδείγματα. Το μέγεθος του όγκου δεν είναι τόσο ανασταλτικός παράγοντας. Προφανώς δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε ελάχιστα επεμβατικά όγκους 7-8 ή παραπάνω εκατοστά, αλλά όγκοι μέχρι 5-6 εκατοστά που περιβάλλονται από πνευμονικό παρένχημα, είναι καθαρά δηλαδή μέσα στο πνεύμονα, μπορούν κάλλιστα, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να εξαιρεθούν με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Απόλυτες αντενδείξεις για την πραγματοποίηση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών είναι πρώτον οι εκτεταμένες συμφύσεις, η αδυναμία λύσης τους με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, και πολύ πιο σημαντικό η αδυναμία αερισμού ενός πνεύμονος. Γιατί όταν χειρουργούμε τον πνεύμονα ενός ασθενούς, ο πνεύμονας αυτός δεν αερίζεται. Στους περισσότερους, στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών, αυτό είναι ανεκτό. Υπάρχουν όμως και κάποιοι ασθενείς που δεν μπορούν να αντέξουν στον αερισμό ενός πνεύμονα ή τεχνικά δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί αερισμός ενός πνεύμονα, οπότε εξ ορισμού στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Σχετικές αντενδείξεις, κεντρικοί όγκοι που διηθούν δομές της πύλης ή του μεσοθωρακίου, όγκοι που διηθούν το θωρακικό τείχωμα, εκτεταμένη λεμφαδενοπάθεια της πύλης ή προηγηθής ακτινοθεραπεία. Όλες αυτές οι περιπτώσεις δυσκολεύουν σημαντικά τεχνικά την πραγματοποίηση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, και ουσιαστικά τι κάνουν? Μειώνουν την ασφαλή περάτωσή τους. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση,
Παραδοσιακά η θωρακοχειρουργική πραγματοποιείται μέσω της γνωστής θωρακοτομής. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπαμε, υπάρχει η θωρακοσκόπηση και η ρομποτική τεχνική. Οι δύο τελευταίες είναι οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που αναφέραμε. Απουσία διαστολής μεσοπλευρίου διαστήματος και πραγματοποίηση, όπως είπαμε, του συνόλου της επέμβασης διαμέσου ενδοσκοπίου. Θωρακοτομή, κλασική παλιά οπισθοπλάγια πρόσβαση ή πρόστια πιο σύγχρονη χωρίς την διατομή των μείζωνων μειών του θωρακικού τυχώματος, ενώ στην θωρακοσκόπηση έχουμε διάφορες παραλλαγές αυτές, έχουμε μέσω μίας οπής, μέσω περισσότερων οπών, έχουμε την υποξυφοειδική, ακόμα και την micro-vats τεχνική. Όλες αυτές είναι παραλλαγές της κλασικής θωρακοσκόπησης. Όσον αφορά τη ρομποτική τεχνική που είναι ακόμα υπό εξέλιξη, υπάρχει η ρομποτική τεχνική περισσότερων ή μίας οπής. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι στο μυαλό μας είναι ότι ελάχιστε επεμβατικές τεχνικές στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτοσκοπός είναι η πλήρης ογκολογική εξαίρεση με βάση τις αρχές που αναφέραμε προηγουμένως και η ασφάλεια του ασθενούς. Δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να διακυβεύεται είτε το ένα είτε το άλλο, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Παρ' όλα αυτά, οποτεδήποτε είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, είναι επιθυμητό, το θέλουμε. Γιατί μικρότερη είναι η διάρκεια της νοσηλείας, ομαλότερη η ανάρρωση του ασθενούς, λιγότερος ο μετεγχειρητικός πόνος, κατ' επέκταση καλύτερη αναπνοή του ασθενούς, μικρότερη πιθανότητα μετεγχειρητικών λοιμώξεων, ενώ το ογκολογικό αποτέλεσμα των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών σε σύγκριση με την κλασική θωρακοτομή έχει αποδειχθεί πολλαπλώς και επανειλημμένως ότι είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι στη μακροπρόθεσμη επιβίωση του ασθενούς, είτε γίνει με θωρακοτομή είτε με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Αυτή είναι από τις πιο γνωστές τυχιοποιημένες μελέτες που συγκρίνει την θωρακοσκοπική τεχνική με το ανοιχτό χειρουργείο, μελέτη Violet από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που θέλω έτσι περισσότερο να εστιάσω είναι ότι η ποιότητα ζωής του ασθενούς για τις πρώτες εβδομάδες μετά το χειρουργείο είναι σημαντικά διαφορετική όταν πραγματοποιείται θωρακοσκόπηση σε σχέση με τη θωρακοτομή. Μετά τους 2-3 μήνες διαφορά δεν υπάρχει. Είτε ο ασθενής έχει κάνει θωρακοτομή είτε θωρακοσκόπηση, διαφορά δεν υπάρχει. Αλλά για τους πρώτους 2-3 μήνες έχει σημαντική επίδραση και στην ποιότητα ζωής και κατ' επέκταση και στην ανάρρωση του ασθενούς. Τώρα, η θωρακοσκόπηση υπερέχει σε σχέση με την ρομποτική τεχνική στο κόστος. Είναι φθηνότερη, είναι πιο προσβάσιμη, είναι πιο διαθέσιμη ακόμα μέθοδος πραγματοποίησης εκτομών πνεύμωνα. Έχει το πλεονέκτημα προς το παρόν ακόμα της απτικής ανατροφοδότησης, αν και υποψιάζουμε ότι το ρομπότ κάποια στιγμή θα το αποκτήσει αυτό, ενώ έχει και μια μεγαλύτερη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης διεγχειρητικής αιμορραγίας. Το πιο σημαντικό για μένα πλεονέκτημα της θωρακοσκόπησης είναι ότι επιτρέπει στον χειρουργό να ψηλαφάει με το δάχτυλο το πνεύμονα μέσω της οπής, κάτι το οποίο γίνεται και με τη ρομποτική τεχνική, αλλά είναι λίγο πιο, αν το πούμε έτσι, μπελαλίδικο για τον χειρουργό. Αυτό επιτρέπει μια ανίχνευση ενός όζου, ο οποίος δεν ξέρουμε αν είναι κακοήθηση ή όχι, την περιορισμένη εκτομή του, μια σφινοειδή εκτομή και την ταχεία βιοψία. Προφανώς, τα ίδια μπορεί να γίνουν και με τη ρομποτική τεχνική, με προεγχειρητική σήμανση, απλά είναι πιο εύκολο και λιγότερο χρονοβόρο και κόστοβόρο με τη θωρακοσκοπική τεχνική. Η ρομποτική τεχνική, από την άλλη, υπερέχει στην ευκολία του λεμφαδενικού καθαρισμού. Είναι πιο εύκολο για τον χειρουργό, πιο ξεκούραστο να πραγματοποιήσει ένα πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λεμφαδενικός καθαρισμός είναι καλύτερος με τη ρομποτική τεχνική. Ο λεμφαδενικός καθαρισμός είναι καθαρά θέμα κουλτούρας του χειρουργού που πραγματοποιεί το χειρουργείο, είτε αυτό το κάνει ανοιχτά, είτε θωρακοσκοπικά, είτε ρομποτικά. Παρ' όλα αυτά, το ρομπότ αποδεδειγμένα καθιστά τον λεμφαδενικό καθαρισμό πιο εύκολο για το χειρουργό, πιο ξεκούραστο. Και βέβαια έχει μια καλύτερη, πιο εύκολη καμπύλη εκμάθησης το ρομπότ. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει μάθει να κάνει χειρουργία με θωρακοτομή, πιο εύκολα θα μεταβεί στη ρομποτική τεχνική παρά στη θωρακοσκοπική. Και οι δύο μέθοδοι είναι συγκρίσιμες όσον αφορά την ογκολογική τους αποτελεσματικότητα.
όπως επίσης και στη μετεγχειρητική ποιότητα ζωής του ασθενούς. Συμπερασματικά, όπως είπαμε και προηγουμένως, προτεραιότητά μας είναι η αφαίρεση της βλάβης σεβόμενη τις ογκολογικές αρχές. Και ξαναδείχνω αυτή τη διαφάνεια που την είχα βάλει και νωρίτερα. Τι σημαίνει ογκολογικές αρχές? Εννοούμε αφαίρεση του όγκου με ρόμιδεν εκτομή εντός υγιών ορίων, να περιβάλλεται από υγιείστο πλήρως ο όγκος. Αφαίρεση όλων των παροχετευτικών λεμφαγιακών δικτύων, και γι' αυτό μιλάμε για ανατομικές εκτομές, είτε αυτό είναι τμήματα εκτομές που τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται όλο και περισσότερο, είτε λοβεκτομές, και αφαίρεση είτε όλων είτε συγκεκριμένων λεμφαδενικών ομάδων, ο λεμφαδενικός καθαρισμός δηλαδή αυτό που λέμε, που ξέρουμε ότι παροχετεύουν τον πρωτοπαθή όγκο ανάλογα με το λοβό που βρίσκεται. Τα είπαμε αυτά, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, μικρότερο το τραύμα, είναι αυτονόητο αυτό. Καλύτερη διατήρηση της αρχιτεκτονικής του θωρακικού τυχώματος και κατ' επέκταση της αναπνευστικής ικανότητας του ασθενούς μετά το χειρουργείο, λιγότερος πόνος, λιγότερο χειρουργικό στρες, όλα αυτά συνοψίζονται σε μια ομαλότερη ανάρρωση, μια πιο ομαλή πορεία του ασθενούς μετά το χειρουργείο. Τα διαχειρητικά συμπάματα υπάρχουν τόσο στις θωρακοσκοπικές όσο και στις ρομποτικές τεχνικές. Επαφίεται πάρα πολύ στην εκπαίδευση που έχει ο χειρουργός για να αντιμετωπίσει καταρχάς το σύμβαμα τη στιγμή που θα συμβεί και να κρίνει αν θα πρέπει να μετατρέψει ένα χειρουργείο από ενδοσκοπικό σε ανοιχτό ή αν μπορεί να διορθώσει το σύμβαμα, τη βλάβη δηλαδή, με ενδοσκοπικές τεχνικές. Αυτό θέλει σημαντική κρίση και προϋποθέτει εκπαίδευση. Είπαμε ότι είναι ισοδύναμες και οι δύο μέθοδοι, και η θωρακοσκόπηση και η ρομποτική τεχνική, αν και τώρα τελευταία γενικά όλο και περισσότεροι χειρουργοί καταφεύγουν στην ρομποτική τεχνική, και όπως είπαμε πάντα είναι απαραίτητο να υπάρχει και εκπαίδευση αλλά και πείρα από το χειρουργό που πραγματοποιεί τις επεμβάσεις αυτές. Η καλύτερη μέθοδος είναι αυτή που ξέρει να κάνει ο χειρουργός καλύτερα για την ασφάλεια του ασθενούς και για το καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τουπεξιάν για την πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίασή του. Και τώρα να παρακαλέσω τον κύριο Παπασταύρου να μας εξηγήσει τις διαφορές της ρομποτικής από τις ελάχιστα άλλες επεμβατικές τεχνικές στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Κύριος Παπασταύρου. Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Λιάπη, για την ευγενική πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτές τις ομιλίες. Από την παραδοσιακή θωρακοχειρουργική κρατάμε ελάχιστες πλέον ενδείξεις για πολύ μεγάλους όγκους ενδεχομένως και για κάποιες διαχείρισεις επιπλοκών. Αλλά αυτό που κάναμε και μάθαμε πριν από 22 χρόνια, τουλάχιστον όταν εμείς ήμασταν στην ειδικότητα, θα πρέπει να το κρατήσουμε λίγο στην άκρη. Αυτή είναι η περασμένη δεκαετία για εμάς, όταν είχαμε ξεκινήσει ουσιαστικά τη θωρακοσκοπική χειρουργική και η επόμενη μέρα ήταν από το 2012 ενδεχομένως σε Uniportal, που είναι με μία πύλη εισόδου, χωρίς να έχουμε πλέον τρεις, και η οποία ήταν μία επαναστατική τεχνική η οποία προσομοίασε την ουσιαστικά το ανοιχτό χειρουργείο χωρίς να έχει διαφορετικές γωνίες. Βέβαια, εξυπακούεται ότι ήθελε μια πολύ συγκεκριμένη εμπειρία για να μπορέσει να φτάσεις στα επιθυμητά στάδια. Αυτό είναι ένα joint statement το οποίο δεν είναι και πολύ καινούριο και βλέπετε ότι είναι από το 2018. Guidelines τα οποία βλέπουμε ότι είναι ισχυρή σύσταση για ασθενείς να χειρουργούνται θωρακοσκοπικά ή και ρομποτικά. Το 18 είναι το statement. Συγγραφείς των guidelines μας λένε ότι σε κέντρα με σημαντική εμπειρία στη θωρακοσκοπική χειρουργική, η λοβεκτομή, VATS,
η Keratz, το Robotic Assisted Thoracoscopic Surgery, υπερτερούν ξεκάθαρα. Και βέβαια από τις πρώτες θωρακοσκοπήσεις η εξέλιξη μας έφερε στο να πραγματοποιήσουμε Uniportal ρομποτική. Είναι κάτι από τα δικά μας χειρουργεία τα πολύ πρώτα. Αλλά αυτό είναι απότοκος μιας εξέλιξης. Βλέπετε, αυτό είναι ένα άρθρο του chest. Δεν είναι κακό να υπάρχει εξέλιξη. Αφού βλέπετε ότι η Awake Watch από το 97, κάτι που σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε αρκετές δεκάδες περιστατικών σε high risk ασθενείς, επιχειρήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Και βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να φύγεις από την comfort zone σου για να μπορέσεις να το κάνεις, αφού αριστερά είναι uniportal θωρακοσκοπικό σε μία εκτομή όγκου, χρησιμοποιώντας τα lung wires που θυμάται και ο κύριος Πανταζής εδώ και καμιά δεκαετία χρόνια που τα ξεκινήσαμε, σαν markers ουσιαστικά σήμανσης του όζου, και ήταν το αρχικό πλάνο μας, ενώ δεξιά είναι πλέον το πλάνο της ρομποτικής, που καταλαβαίνετε ότι αυτή η αντίθεση που κάνει είναι συνεπία κάποιων παραγόντων που θα σας πω αμέσως. Το πρώτο είναι ότι ενίουμε πλέον την δοκιανίνη, μια σκιαγραφική ουσία η οποία τη βλέπει το ρομπότ στο... Έχουμε το φυσικό ήχο, δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε, του χειρουργείου, ελπίζω να μην πούμε τίποτα έξτρα. Παρ' όλα αυτά, ήταν πρωτοποριακό το να μπορέσουμε να έχουμε σήμανση και να έχουμε την ακριβή δοσολογία των όζων. Είναι πλέον με 0,3 ml, γιατί πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερη ουσία ουσιαστικά θα φορτίζει όλο το πεδίο, και είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε ακριβώς το όριο με την αλλαγή του mood που έχει το ρομπότ. Βλέπετε σε ασπρόμαυρο, μας δείχνει ακριβώς την αντίθεση και τα όρια. Άρα λοιπόν αυτό ήταν κάτι πραγματικά επαναστατικό, το οποίο το θέλαμε, γιατί μας έλυσε, όπως είπε ο κύριος στο δεξιά, κάποια από τα προβλήματα της απτικότητας. Αν και εμείς σε Uniportal Setup πάντα έλκουμε τον όζο ή τον ψηλαφούμε, γιατί έχουμε την πύλη εισόδου του Uniportal πάντα στο πεδίο μας. Έχοντας λοιπόν τα όρια, ξέρουμε ακριβώς ανατομικά πού θα φτάσουμε για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε από μία σφινοειδή εκτομή, από μία τμήματα εκτομή, οτιδήποτε υπάρχει πλέον στη φαρέτρα μας. Και φυσικά να μην ακουμπήσει σε όλα τα τυχώματα και ενδεχομένως να έχουμε dissemination, χρησιμοποιώντας ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές από την εποχή φυσικά της θωρακοσκόπησης και ουσιαστικά έχοντας και αυτό στη φαρέτρα μας. Κοιτάμε πάντα, δεν ξέρω με τον ήχο τι γίνεται, κοιτάμε πάντα να έχουμε σταθερές ουσιαστικά γραμμές σειραφής, οι οποίες δεν θα μας ενοχλήσουν στο μέλλον, σε ενδεχομένη απώλεια αέρα. Χρησιμοποιώντας κάποια σύλλανς. Τέλεια. Η κυρία Τσαγκούλη μας ατύφθηκε. Δεν ξέρω, το τραβάω παραμένει. Ναι. Εδώ πέρα βέβαια έχουμε και τα πραγματικά πλεονεκτήματα του ρομπότ. Βλέπετε την κίνηση στο δεξιό βραχίωνα, πόσο κάνει κάποια κίνηση την οποία δεν μπορεί να την πραγματοποιήσει το ανθρώπινο χέρι, γιατί έχει μια τεράστια, ουσιαστικά ένα τεράστιο range, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο στις ανατομικές εκτομές, είτε αυτές είναι ανατομικές τμήματα εκτομές, είτε λοβεκτομές όπως αυτή την περίπτωση. Κάτι το οποίο βέβαια θέλει αρκετό χρόνο για να μπορέσεις να κάνεις ανατομική τμηματεκτομή, αφού υπάρχουν πλέον ειδικά προγράμματα τα οποία συνδυάζονται με τον χειρουργό για να μπορέσουμε να κάνουμε ανασύσταση εικόνων, για να μπορέσουμε να βρούμε ακριβώς τα target vessels τα οποία, γιατί υπάρχουν και οι ανατομικές παραλλαγές ως γνωστόν σε ασθενείς,
για να μπορέσουμε ουσιαστικά να προγραμματίσουμε από πριν το χειρουργείο μας. Έτσι λοιπόν η βιβλιογραφία εμπλουτίζεται. Στο Lancet έχουμε την τμήματεκτομή versus λοβεκτομής και κοιτάμε ότι στα overall survival δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές και θα έλεγε κανείς ότι υπερτερεί ενδεχομένως η τμήματεκτομή στους όζους μέχρι 2,5 εκατοστά, ενώ η βιβλιογραφία εμπλουτίστηκε έτσι περαιτέρω με άρθρα όπως αυτό, το οποίο μας δείχνει ουσιαστικά την λοβεκτομή ή τμήματεκτομή για περιφερικό καρκίνο σταδίου 1α. Βλέπετε ακριβώς τι παράγει η ένεση ενδοκυανίνης και πώς εντοπίζουμε τον όζο. Και φυσικά η μεγάλη εξέλιξη για εμάς, ότι και το βροχοσκόπιο, αν το βάλουμε από το στόμα, μας δίνει το effect της ενδοκυανίνης και μπορούμε έτσι να ξέρουμε το βροχικό όριο σε μία βροχοσκόπηση που είχαμε συγχρόνως μέσα στο χειρουργείο. Μπορέσαμε να δούμε ακριβώς το βροχικό μας όριο, αυτό είναι ο δρόμος. Εντάξει. Περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία μας κάνουν μία ανασύνθεση των εικόνων και μπορούν να μας εντοπίσουν ακριβώς το πού βρίσκεται ο όζος και ποια θα είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτά τα προγράμματα ήδη υπάρχουν και στο ιατρικό κέντρο. Και σε τρισδιάστατη εικόνα μπορούμε να μας, εφόσον βγάλουμε τις ανατομικές παραλλαγές ενδεχομένως που μπορεί να έχει ο άρρωστος, να μας δείξουν ένα pathway το οποίο μπορούμε να πάμε και να πάρουμε με ασφάλεια ανατομικά όρια τμηματεκτομής. Και φυσικά, μεγάλο αβαντάζ στη ρομποτική συνεκτομή, είτε είναι απλή αυτή η ρομποτική συνεκτομή, όπως είναι αυτή εδώ, είτε είναι μια πιο κομπλικέ, με προχωρημένο, θα έλεγε κανείς, θύμωμα, το οποίο κάνει local invasions. Απλώς έχει μεγάλη ακρίβεια στην κίνηση στο ρομπότ και βλέπετε ότι και η οπτική σου είναι οπωσδήποτε superior. Στις 60 επεμβάσεις που έχουμε κάνει από τότε που ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας εδώ και περίπου 16-17 μήνες, νομίζω ότι δώσαμε μια διαφορετική εικόνα, τόσο και σε εμάς που πρέπει να ανεβάσουμε τα επίπεδα της εμπειρίας μας από την Uniportal θωρακοσκοπική χειρουργική, αλλά νομίζω και βελτιώσαμε και σημαντικά και, και τη θωρακοχειρουργική που παράγουμε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Ένας από τους παράγοντες, ο οποίος έχει μελετηθεί περισσότερο από όλους, από τα Uniportal, είναι ο πόνος. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Και καταλαβαίνετε και είναι αντιληπτό πάρα πολύ εύκολα από αυτό το άρθρο του 2016, ότι ο περιοχικός πόνος είναι πολύ πιο εύκολο, απλώς ήταν δύσκολο να το αποδείξει κάποιος, ότι σε μία οπή τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ότι σε τρεις οπές. Και αυτό ήταν ένα hallmark άρθρο του φίλου μας του Calvin Enge από το Hong Kong, στο Nature, το οποίο απέδειξε ξεκάθαρα ότι έχεις λιγότερη ανοσοαντίδραση στην τεχνική Uniportal και γι' αυτό προτιμάτε από τις τεχνικές Multiportal. Και αυτό έδωσε μια έξτρα όθηση το να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ρομποτική Uniportal. Αυτό ήταν ο πρώτος σχεδιασμός στο Σεπτέμβριο του 2021 με φίλους και μέντορα προσωπικό τον Diego Rivas. Εν συνεχεία ξεκινήσαμε το πρόγραμμα το ρομποτικό στο Ιατρικό Κέντρο, το οποίο οπωσδήποτε με την Τζούλια Βερονέζη ήταν κάτι το οποίο εμείς το θέλαμε πάρα πολύ να το εξελίξουμε εδώ και χρόνια. Και συνδυαστήκαμε φυσικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας μέσω της τρίτης ογκολογικής του Σωτηρία του κ. Συρίγου και με τους καλούς συναδέλφους τη Γεωργία Χαρδαβέλα και με τον Γιάννη Γιώζο, να συμμετέχουμε ενεργά στις ομάδες τους για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε την νότα μας σαν θωρακοχειρουργοί, αφού ήταν και η μόνη ιδιωτική ομάδα η οποία συμμετείχε σε αυτό το μεγάλο project των ελληνικών κατευθυντήριων οδηγιών. Και λέει το μέλλον για εμάς. Το μέλλον είναι ήδη εδώ, γιατί αυτό υπάρχει, είναι το μόναρχ σύστημα το οποίο πιστεύω
ότι είναι ενδεχομένως ό,τι καλύτερο υπάρχει, γιατί έχει τεράστιες δυνατότητες εντοπισμού όζων μέσω της βροχοσκοπήσεως και συνδυάζεται και άριστα σε ένα υβριδικό χειρουργείο που έχουμε ήδη εμείς εδώ, το να μπορέσεις ουσιαστικά να πάρεις με ασφάλεια και να έχεις το ογκολογικό αποτέλεσμα στον ίδιο χρόνο που κάνεις και την βροχοσκόπηση, αυτό είναι ουσιαστικά ένας οδηγός, ένα GPS για να καταλάβουμε, γιατί μιλάμε, το οποίο σου δείχνει ακριβώς που πρέπει να πας, να εντοπίσεις τον όζο και να μπορέσεις με ασφάλεια πλέον ο θωρακοχειρουργός, με ενίοντας μέσα ελάχιστη ουσία και γραφική, να μπορέσει να φέρει το κατάλληλο αποτέλεσμα σε επίπεδο είτε τμηματεκτομής είτε και λοβεκτομής. Γενικώς είμαστε περήφανοι για το πρόγραμμα. Η ρομποτική θωρακοχειρουργική είναι η εξέλιξη της Uniportal σε εμάς. Κάποιες φορές βέβαια εκεί που δεν γίνεται Uniportal ρομποτική γίνεται Multiportal. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς πιστεύουμε ότι και έτσι τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξίσου καλά. Σας ευχαριστώ. Θερμά ευχαριστούμε τον κύριο Παπασταύρου για την πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση των περιπτώσεων που έχουν αντιμετωπιστεί και στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και την προβολή του πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον. Μιλώντας για μέλλον, θα ξαναγυρίσουμε λίγο στην αρχή της όλης της ιστορίας αυτής με τον καρκίνο του πνεύμονα, που είναι βέβαια η διάγνωση. Και όπως καταλάβατε από τις παρουσιάσεις, η πρώιμη διάγνωση είναι ίσως το σημαντικότερο, η σημαντικότερη ενέργεια την οποία μπορούμε να κάνουμε σαν γιατροί για τον καρκίνο του πνεύμονα. Θα παρακαλέσω τον κύριο Πανταλτζή να μας παρουσιάσει την εμπειρία του ιατρικού, τον τρόπο που γίνεται πλέον η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα, δεδομένου ότι και η artificial intelligence φαίνεται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στο να βρίσκουμε εύκολα και κυρίως ασφαλώς τον καρκίνο του πνεύμονα σε πολύ πολύ πρώιμα στάδια. Κύριος Πανταλτζής. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Λιάπη και την επιστημονική και την ιατρική υπηρεσία για την πρόσκληση στη σημερινή ομιλία. Ο καρκίνος του πνεύμανα είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο, ξεπερνώντας τον αθρηστικά τον μαστό, τον καρκίνο του παχαίου εντέρου και του ορθού. Η πιο συχνή αιτία είναι το κάπνισμα. Δυστυχώς, η πενταετής επιβίωση παραμένει χαμηλή, γεγονός που οφείλεται στο ότι η διάγνωση γίνεται ως επιτοπλίστων στα στάδια 3 και 4, όπου η πενταετής επιβίωση είναι χαμηλή. Μικρό μόνο ποσοστό, περίπου 15% διαγνώσκεται σε πρώιμα στάδια. Μικρό μέγεθος του καρκίνου σημαίνει αυξημένη επιβίωση. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η πρώιμη διάγνωση σε ασυμπτωματικούς. Οπότε να έχουμε διάγνωση αρχικό στάδιο που θα βοηθήσει στην βελτίωση της επιβίωσης. Η διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο γίνεται, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε γιατί να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, γίνεται μέσω δύο μηχανισμών. Ο ένας είναι screening, έλεγχος σε ομάδες υψηλού κινδύνου και ο δεύτερος είναι η αποτελεσματική και σωστή διαχείριση τυχαίων ευρημάτων. Αρχικά, οι προσπάθειες screening ελέγχου σε ομάδες υψηλού κινδύνου με ακτινογραφία θώρακος με ή χωρίς κυτταρολογική πτυέλων δεν οδήγησαν τελικά σε βελτίωση της επιβίωσης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 γίνονταν οι προσπάθειες για τη χρησιμοποίηση της αξιονικής τομογραφίας χαμηλής δόσεως ακτινοβολίας στην διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο. Η πρώτη μελέτη που έδειξε ουσιαστικά και τις δυνατότητες της αξιονικής τομογραφίας
άρχισε το 1992 και τα πρώτα αποτελέσματα έρθαν το 1999, που ουσιαστικά έδειξε, εξαπλασίασε μάλλον το ποσοστό των καρκίνων που διαγνώσκονταν σε στάδιο 1 σε μια ομάδα 1000 χιλίων συμμετοχόντων που ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Παρά τις πρώτες μελέτες που έδειξαν την σημαντική δυνατότητα της εξωγενικής τομογραφίας θώρακος λόγω του στην πρώην διάγνωση του καρκίνου του πνεύμα, δεν είχαμε αποδείξει την βελτίωση, τη μείωση της νησιμότητας με την χρήση της εξωγενικής τομογραφίας θώρακος λόγω του, έως την μελέτη του 2011 που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες εθνική μελέτη, τυχιοποιημένη μελέτη, όπου απέδειξε τη μείωση της νησιμότητας κατά 20% όταν χρησιμοποιήθηκε η εξωγενική τομογραφία θώρακος σε 3 συνεχόμενα έτη ως μέσο πρώιμης διάγνωσης. Ακολούθησε στη συνέχεια η μελέτη Nelson, που ήταν μια βελγο-ολλανδική μελέτη, που απέδειξε και αυτή μείωση της νησιμότητας κατά περίπου 24%. Η ανωτερότητα της αξιονικής τομογραφίας οφείλεται στην αποφυγή επιπροβολής μαλακών μορίων, στην υψηλότερη, στην καλύτερη ανάλυση και χωρική διακριτική ικανότητα. Έτσι, τα ψευδώς αρνητικά στην απλή ακτινογραφία που φτάνουν το 90% μειώνονται στο 5%. Στην ερώτηση αν υπάρχουν ψευδώς αρνητικά στην αξιονική τομογραφία, θα απαντήσουμε ότι δυστυχώς υπάρχουν ψευδώς αρνητικά στην αξιονική τομογραφία και αυτά οφείλονται στο μικρό μέγεθος της βλάβης, στη γυπνίαση της βλάβης με αγκιακές δομές, με το μεσοθωράκιο, το διάφραγμα, τον υπεζοκότα, τις πνευμονικές πύλες, σε παρουσία άλλης μεγαλύτερης παθολογίας, σε παρουσία εμφυσήματος, ίνωσης και στο μεγάλο αριθμό των εικόνων που, που πρέπει να δει ο ακτινολόγος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αξιοσημείωτο μάλλον, ότι στην μελέτη των Ηνωμένων Πολιτειών το 8,9% των καρκίνων χάθηκαν στην πρώτη εξωγενική τομογραφία. Συστήματα υποβοηθούμενης διάγνωσης ανακαλύπτουν το 85% των όζων που χάνονται. Από την αρχή της χρησιμοποίησης των CAD, των συστημάτων CAD, έχει γίνει αντιληπτό ότι οι μετρήσεις ογκομετρίας και οι μετρήσεις του χρόνου διπλασιασμού του όγκου υπερτερούν των μετρήσεων διαμέτρου. Γίνεται σε αυτή την εικόνα αντιληπτή ότι μια μικρή διαφορά που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή με γυμνό μάτι μπορεί μελετώντας τον όγκο να καταλάβουμε τη διαφορά. Ήδη από τις πρώτες μελέτες, από την βελγο-ολλανδική μελέτη, έχουν χρησιμοποιηθεί μετρήσεις ογκομέτρησης και αυτή είναι η σύσταση στα διάφορα screening που γίνονται, ότι θα πρέπει να καταφεύγουμε σε μετρήσεις ογκομέτρησης και οι μετρήσεις διαμέτρου να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν συστήματα ογκομέτρησης. Ο χρόνος διπλασιασμού του όγκου μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε και να καταλάβουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο όγκος. Οι μελέτες του όγκου μας δίνουν μια εικόνα εάν ο όγκος είναι, αν ο όζος είναι στάσιμος, αν μεγαλώνει και με τι ρυθμό μεγαλώνει. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι αξιολογούνται στις μετρήσεις ογκομέτρησης μεταβολές που είναι μεγαλύτερες του 25%, γιατί μετρήσεις, μεταβολές, αυξήσεις δηλαδή του όγκου που είναι έως 25% δεν θεωρούνται σημαντικές και μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε διαφορετικών παραμέτρων της εξέτασης είτε τεχνικών χαρακτηριστικών, τεχνικών δηλαδή προβλημάτων της διαδικασίας ογκομέτρησης. Στον χρόνο διπλασιασμού του όγκου ενός όζου, έχει θεωρηθεί από τις πιο πολλές μελέτες ως όριο οι 400 ημέρες, εφόσον βέβαια αυτός ο χρόνος συνοδεύεται και μια αύξηση του μεγέθους του όζου κατά 25%. Εδώ κάποιες έτσι περιπτώσεις για να καταλάβουμε λίγο την διαδικασία της ογκομέτρησης. Βλέπουμε μια μικρή αύξηση σε έναν όζο μετά από 12 μήνες κατά 1,3 χιλιοστά. Η αύξηση σε όγκο είναι της τάξης του 325%. Εδώ πρόκειται δηλαδή για μια περίπτωση ύποπτη για κακοήθεια, οπότε θα προχωρήσει μετά στην διαδικασία στην επόμενη φάση. Βλέπουμε ένα άλλο περιστατικό με ένα μικρό όζο. Στην πρώτη εξέταση, μετά από 12 μήνες, ο όζος έχει μεγαλώσει. Ο χρόνος διπλασιασμού είναι 230 ημέρες, θεωρείται χαμηλός κάτω από το όριο των 400 ημερών, οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσει στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου όζου. Στην ερώτηση αν τα συστήματα ογκομέτρησης μπορούν να βγάλουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα ή λάθος αποτελέσματα, η απάντηση είναι ναι. Και πολλές φορές και ένα έτσι εύκολο παράδειγμα είναι, βλέπουμε εδώ αυτόν τον όζο, πόσο και μοιάζει με ένα αγγείο, οπότε είναι
σχεδόν αδύνατο να μετρηθεί ο όγκος αυτού του όσου χωρίς να μετρηθεί και το Αγγείο μαζί. Αυτά τα προβλήματα είναι γνωστά. Είναι πιο συχνά όταν οι όσοι είναι κοντά σε Αγία ανατομικές δομές και ακόμα περισσότερο πιο συχνά όταν έχουμε να κάνουμε μερικώς συμπαγή οζίδια. Προχωρώντας στις συστάσεις, στα screening, στους ελέγχους screening πληθυσμών υψηλού κινδύνου, τρία είναι τα βασικά σημεία σε αυτά. Πρώτον είναι η επιλογή πληθυσμών υψηλού κινδύνου, δηλαδή να επιλέξουμε τους σωστούς πληθυσμούς, το σωστό πληθυσμό για το screening, η επιλογή του σωστού διαγνωστικού πρωτοκόλλου, αλγόριθμου που θα ακολουθήσουμε εφόσον ανακαλύψουμε ένα όζο, και η συχνότητα του ελέγχου. Έχουν περιγραφεί τουλάχιστον 23 πρωτόκολλα επιλογής πληθυσμών υψηλού κινδύνου. Το πρώτο από αυτά που αφορούσε την εθνική μελέτη στις ΗΠΑ και που ουσιαστικά χρησιμοποιούσε ως κριτήριο το κάπνισμα και την ηλικία, δεν θεωρείται σήμερα επαρκές, με την έννοια ότι αρκετοί που συμπεριλαμβάνονται στις μελέτες θεωρούνται ότι είναι χαμηλού κινδύνου, ενώ αντίστροφα εξαιρούνται άλλοι πληθυσμοί υψηλού κινδύνου. Ίσως το πρωτόκολλο με την υψηλότερη απόδοση να θεωρείται ένα πρωτόκολλο που έχει χρησιμοποιηθεί και για τον προστάτη και για το πεπτικό σύστημα, όπου σε αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνονται και άλλοι παράγοντες, όπως το οικογενειακό, ιστορικό και το ατομικό αναμνηστικό και κάποιοι άλλοι παράγοντες εκτός από την ηλικία και το κάπνισμα, το εμφύσιμα επίσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει ακόμα η επιλογή του διαγνωστικού πρωτοκόλλου. Υπάρχουν πολλά διαγνωστικά πρωτόκολλα, δηλαδή πολλές οδηγίες τι κάνουμε ένα νόζο όταν τον δούμε στην αξιολογική τομογραφία, στην πρώτη αξιολογική τομογραφία βάσης. Γίνονται πολλές μελέτες προκειμένου να καταλήξουμε ποιο τελικά είναι το πιο αποδοτικό από αυτό το πρωτόκολλο, ποιο ανακαλύπτει τους πιο πολλούς καρκίνους σε σχέση με τα θετικά ευρήματα της αξιολογικής τομογραφίας θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας. Πρόσφατα το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε οδηγίες για την αντιμετώπιση, για την διαχείριση των όζων που ανεβρίσκονται σε αξιολογική τομογραφία με βάση πρωτόκολλα, με βάση σε screening ελέγχους. Εδώ ως όριο για περαιτέρω αντιμετώπιση του όζου χρησιμοποιήθηκαν τα 300 κυβικά χιλιοστά, ενώ για όζοι με όγκο από 100-300 κυβικά χιλιοστά παραπέμπονται σε έλεγχο μετά από 3 μήνες και από εκεί και πέρα ανάλογα με το αποτέλεσμα, ενώ οζίδια με όγκο μικρότερο των 100 χιλιοστών σε ετήσιο επανέλεγχο. Βλέπουμε μια περίπτωση όπου στην αξιολογική τομογραφία βάσεως, στην πρώτη αξιολογική τομογραφία ο όγκος είναι περίπου 300 κυβικά χιλιοστά και μετά από 3 μήνες επανέλεγχο ο όγκος έχει αυξηθεί κατά 90%, ο χρόνος διπλασιασμού του όγκου του όζου είναι 98 ημέρες. Είναι σαφές με βάση τις οδηγίες ότι αυτή η αλλίωση θα πρέπει να προχωρήσει για αντιμετώπιση. Μια άλλη περίπτωση, ένα μικρό οζίδιο στη δεξιά πνευμονική κορυφή, στην εξέταση βάσης, το οζίδιο έχει διάμετρο 6 χιλιοστά, όγκο 113 κυβικά χιλιοστά. Βρισκόμαστε σε εκείνη τη στήλη του αλγόριθμου που προχωράμε σε επανέλεγχο μετά από 3 μήνες. Ο επανέλεγχος γίνεται. Ο όγκος δεν έχει μεγαλώσει, είναι κάτω από 25% όπως είχαμε πει νωρίτερα. Ο χρόνος διπλασιασμού είναι 661 ημέρες. Το οζίδιο παραπέμπεται για επανέλεγχο μετά από 1 χρόνο. Τα νούμερα αυτά βέβαια γίνονται τελείως διαφορετικά. Ένα ανακαλύψουμε ένα οζίδιο σε ενδιάμεσους ελέγχους, δηλαδή από τη μία αξιολογική τομογραφία της κρίνης στην επόμενη. Και αυτό γιατί πλέον έχουμε δεδομένα ότι ο όζος αυτός δεν είναι ίδιας, έχει πολύ μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τους αρχικούς, γιατί έχουμε το δεδομένο ότι πριν από 1 χρόνο δεν υπήρχε. Εδώ τα νούμερα λοιπόν είναι πολύ πιο χαμηλά, ως όριο πίφτε το νούμερο, ο όγκος των 200 κυβικών χιλιοστών για να προχωρήσει ο ασθενής σε περαιτέρω αντιμετώπιση του ευρήματος. Όσον αφορά τώρα το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι πιο πολλές οδηγίες συμφωνούν ότι ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να είναι ετήσιος. Παρόλο που υπάρχουν πλέον μελέτες σε ασθενείς χαμηλότερου κινδύνου με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολογικής τομογραφίας να παρατείνουμε το διάστημα, να μεγαλώσουμε το διάστημα επανελέγχου. Αλλά αυτή τη στιγμή οι περισσότερες οδηγίες υιοθετούν τον ετήσιο επανέλεγχο. Προχωράμε στις οδηγίες διαχείρισης οζιδίων τυχαίων ευρημάτων, δηλαδή οζίδια που δεν βρίσκονται κατά τη διάρκεια ενός screening ελέγχου, αλλά είναι τυχαία ευρήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
Στο 25% των ασθενών που υποβάλλονται σε αξιονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσεως βρίσκονται από 1 έως 6 οζίδια. Μια ιδιαίτερη, σε κάτι που αναφέρθηκα πριν, 5 έως 7% των οζιδίων που βρίσκονται ως νέα ευρήματα από τη μία αξιονική στην άλλη ενός screening ελέγχου υποκρύπτουν κακοήθεια σε ποσοστό 6%. Μία από τις πιο γνωστές οδηγίες για την αντιμετώπιση για τις οδηγίες διαχείρισης οζιδίων τυχαίων ευρημάτων. Αυτή ξεχωρίζει τους πληθυσμούς σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου, εκτός από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Δηλαδή, εφαρμόζει την τακτική προσδιορισμού του εξατομικευμένου κινδύνου, που σχετίζεται, που είναι αποτέλεσμα τόσο παραγόντων που έχουν σχέση με την αλλίωση, το μέγεθος, τη μορφολογία, την εντόπιση και κλινικούς παράγοντες όπως η ηλικία, το κάπνισμα, η έκθεση καρκινογόνα, το εμφύσιμα και το οικογενειακό ιστορικό. Έτσι, μεγαλύτερη ηλικία, ιστορικό με βαρύ κάπνισμα, μεγαλύτερο μέγεθος, ασαφία και δοτά όρια και εντόπιση των άλλων λοβών συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Κάποια δύο περιστατικά, ένα οζίδιο διαμέτρου 6 χιλιοστών, τον επανέλεγχο μετά από 12 μήνες, ένα μερικός συμπαγές κυρίως ground glass στην πρώτο επανέλεγχο, με μεγαλύτερο συμπαγές στοιχείο στον επανέλεγχο μετά από ένα έτος και στο δεύτερο έτος, με σαφώς μεγαλύτερο συμπαγές στοιχείο, θεωρείται ότι μερικώς συμπαγής όζιδι με συμπαγές στοιχείο άνω των 6 χιλιοστών έχουν υψηλή πιθανότητα για κακοήθεια και θα πρέπει από εκεί και πέρα να προχωρούν τα ευρήματα αυτά σε περαιτέρω αντιμετώπιση. Λίγα για λόγια για τα συστήματα αποβοηθούμενης διάγνωσης, ουσιαστικά αποτέλεσαν το πρώτο στάδιο σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τα βήματα με τα οποία λειτουργούν είναι αρχικά η ανίχνευση του όγκου. Στη συνέχεια είναι αυτό που λέμε segmentation, δηλαδή να διαχωριστεί ο όγκος από τις υπόλοιπες δομές, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ογκομέτρηση του όγκου, ο χαρακτηρισμός του όγκου και η παρακολούθηση του όγκου με βάση τον χρόνο διπλασιασμού. Ορισμένοι νέοι όροι που χρησιμοποιούνται τελευταία είναι καταρχάς η χρονική αφαίρεση. Υπάρχουν μελέτες που προσπαθούν να αφαιρέσουν την προγενέστερη από τη μεταγενέστερη εικόνα, εξαιρετικά δύσκολες προς το παρόν, αλλά και τα randomics που πρόκειται στην πραγματικότητα για εξαγωγή ενός μεγάλου όγκου ποσοτικών χαρακτηριστικών από ακτινολογικές εικόνες εξωγενικής και μαγνητικής τομογραφίας, οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτό με γυμνό μάτι. Προσπάθεια είναι ανίχνευση ενδεχόμενων biomarkers σημαντικών για τη διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση. Υπάρχουν μελέτες που θεωρούν ότι τα text features είναι μεταβάλλονται σε κακοήθεια οζίδια στην πορεία του χρόνου και ότι ενδεχομένως στην πορεία να αποδειχτούν πιο αξιόπιστα και από τον χρόνο διπλασιασμού του όγκου στην παρακολούθηση των οζιδίων. Η συσχέτιση ακτινολογικών φαινοτύπων με γονίδια και έκφραση πρωτεϊνών έχει οδηγήσει ορισμένους να κάνουν μελέτες για την αντικατάσταση βιοψιών όταν αυτές είναι δύσκολες μέσω των ακτινολογικών εικόνων και την χρήση ειδικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει ρόλος για το PET-CT στον έλεγχο, στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Παρόλο που στις πιο πολλές οδηγίες καταρχάς δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποιο έλεγχο screening το PET-CT, αλλά παρόλα αυτά έχει αρχίσει να συμπεριλαμβάνεται σε οδηγίες για την αντιμετώπιση, για την διαγνωστική προσπέλαση τυχαίων οζιδίων τυχαίων ευρημάτων. Και αυτό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα σε ενδιάμεσους όζους να καθορίσουμε την περαιτέρω αντιμετώπιση ανάλογα με την παρουσία αυξημένου ιμμή μεταβολισμού. Θα έλεγα μάλιστα ότι σε εμάς είναι ένα συχνό κλινικό, είναι μια συχνή περίπτωση αυτή να έρχεται ασθενής για PET με έναν όζο όχι πολύ μεγάλο, όχι πολύ μικρό και ανάλογα με το αποτέλεσμα που παρακολουθείται ίσως και αρκετά χρόνια, αρκετό χρονικό διάστημα και είναι μια βραδύας εξέλιξης αλλίωση, έτσι ώστε τελικά να πάρει κάποια δεδομένα από τον πνευμονολόγος και ο θανατοχειρουργός αν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω αντιμετώπιση. Στις οδηγίες της Βρετανικής εταιρείας Θώρακος, στον διαγνωστικό αλγόριθμο των όζων που βρίσκονται στον αρχικό διαγνωστικό αλγόριθμο περιλαμβάνεται το PET-CT για έλεγχο όζων μεγαλύτερων από 8 χιλιοστών σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου. Παρά την βιβλιογραφία που υπάρχει και όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται για τα προγράμματα screening, τελικά αυτά δεν είναι πάρα πολλά. Συγκεκριμένα προγράμματα υπάρχουν στις ΗΠΑ και στην Κίνα, στον Καναδά για μικρό χρονικό διάστημα. Στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν προγράμματα που αφορούν ορισμένες περιοχές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2017 και την μεγάλη ενασχόληση τα τελευταία χρόνια, δεν έχει υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα screening.
μια ιδιαίτερη αναφορά σε μια μελέτη που ξεκίνησε το 1992 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και ουσιαστικά αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα σε αυτή, αποτέλεσε και την, να το πω έτσι, την μελέτη που οδήγησε, που έδειξε τη δύναμη της εξωτερικής τομογραφίας τώρα και στο low dose. Ξεκίνησε το 1992 με 1000 συμμετέχοντες στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Το 1999 ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα που ουσιαστικά, όπως είπα και νωρίτερα, εξαπλασίασε το ποσοστό καρκίνων που διαγνώστηκαν σε στάδιο 1. Το 1999 η μελέτη αυτή έγινε διεθνής. Πρόκειται για ετήσιο έλεγχο των πληθυσμών υψηλού κινδύνου που συμμετέχουν στον έλεγχο αυτό. Το 2006 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα δεκαετίας με 484 νέους καρκίνους, 85% στάδιο 1, δεκαετής επιβίωση 80%. Και το 2020 τα αποτελέσματα της 20ετίας, όπου πάλι και εδώ έχουμε διάγνωση νέων καρκίνων σε στάδιο 1, 81%, με δεκαετή και 20ετή επιβίωση 81% και σε στάδιο 1α1, 95%. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την συγκεκριμένη μελέτη, ένα μικρό οζύδιο που αυτό βρέθηκε στην 6η εξωτερική τομογραφία που είχε υποβληθεί ο ασθενής, είχε χαθεί στην 5η εξωτερική τομογραφία. Ο χρόνος συμπλασιασμού του όγκου του οζυδίου ήταν 161 ημέρες. Ο ασθενής χειρουργήθηκε, ήταν ένα μικρό αδενοκαρκίνωμα. Κάποια λίγα λόγια για τα ωφέλη και τους κινδύνους από τα screening test με τη χρήση της εξωτερικής τομογραφίας θώρακος χαμηλής δόσεως. Η διάγνωση σε πρώιμο στάδιο οδηγεί σε μείωση της θνητότητας. Πρόκειται για απλή ή μη επεμβατική μέθοδο. Θα πρέπει στα ωφέλη να συμπεριλάβουμε τυχαία ευρήματα όπως αποτανώσεις στεφανιών, ανέβρισμα ορτής. Και βέβαια ότι στα προγράμματα αυτά γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν προγράμματα διακοπής καπνίσματος. Οι κίνδυνοι είναι ψευδώς θετικά, όπου οδηγούν σε μη αναγκαίες επεμβατικές πράξεις. Στην Nelson Study, στην Ευρωπαϊκή Μελέτη, υπολογίζονταν σε 1,2%. Υπερδιάγνωση μη σημαντικά κλινικών καρκίνων. Ψευδώς αρνητικά, που με CAD είναι μικρότερα του 1%. Ο κίνδυνος από την ακτινοβολία θεωρείται γενικά μικρός. Και βέβαια το ψυχολογικό στρες που ενδεχομένως κάποιοι να αισθάνονται όταν συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά, αλλά και το κόστος των προγραμμάτων screening. Μία γενική αντίληψη και στην Αμερική που εφαρμόζεται το πρόγραμμα, αλλά και στην Αγγλία, είναι ότι μικρό ποσοστό των εκλόγιμων, των πληθυσμών υψηλού κινδύνου που μπορεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τελικά συμμετέχουν και πολύ μικρότερο, και μικρότερο ποσοστό πηγαίνουν στους επανελέγχους, ακόμα και αν έχουν θετικά ευρήματα. Συμπερασματικά, ο καρκίνος του πνεύμωνα είναι η συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Η πρώιμη διάγνωση είναι αναγκαία για τη βελτίωση της πρόγνωσης. Η εξωτερική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσεως οδηγεί σε διάγνωση σε αρχικό στάδιο και σε μείωση της νησιμότητας και βελτίωση της ζωής. Στα προγράμματα screening, για την επιτυχία τους είναι αναγκαία η βελτιστοποίηση της επιλογής πληθυσμών υψηλού κινδύνου, η επιλογή του σωστού διαγνωστικού πρωτοκόλλου διαχείρισης του ζυδίου, η αποτελεσματικότητα του πρωτοκόλλου, η ελαχιστοποίηση των κινδύνων του πρωτοκόλλου όπως τα ψευδοσθετικά και η υπερδιάγνωση, η αποδοχή του προγράμματος έτσι ώστε να συμμετέχουν οι πληθυσμοί που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και η ενσωμάτωση προγραμμάτων διακοπής καπνίσματος. Για εμάς τους ακτινολόγους έχει ιδιαίτερη σημασία η βελτιστοποίηση των CAD και προγραμμάτων Artificial Intelligence, αλλά και κυρίως η βελτιστοποίηση της σωμάτωσης των προγραμμάτων CAD στην εργασία των ακτινολόγων. Η επίβλεψη των συστημάτων CAD για έλεγχο ψευδώς αρνητικών και ψευδώς θετικών ευρημάτων είναι αναγκαία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Εάν ο χρόνος διενέργειας του χειρουργείου υπάρχει διαφορά μεταξύ ρομποτικού, minimal invasive, της κλασικής, σαν χρόνος που θα πάρει ο ασθενής αναισθησία. Όχι, είναι ακριβώς ο ίδιος. Αυτό έχει αναλάβει και αρπαρχικό, αλλά αν έχεις περάσει έναν αριθμό περιστατικών σημαντικό στην θωρακοσκοπική χειρουργική, τότε απλά είναι το επόμενο βήμα. Και εμείς το περιμένουμε πώς και πώς είναι η αλήθεια. Που να μπορέσουμε και να. Επειδή αισθάνεσαι πλέον αναισθητική και χρειάζονται μετά rehabilitation μετά την αναισθησία, γι' αυτό ρωτάω. Σωστά. Ο χρόνος είναι ίδιος. Mm-hmm.
Εννοείς ο χρόνος ο χειρουργικός. Ο χειρουργικός, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ αυτό που λέτε, ότι είναι, αν είναι καλά εκπαιδευμένος ο χειρουργός και έχει εμπειρία, ο χρόνος είναι όπως και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και μικρότερος ο χρόνος όταν γίνεται ελάχιστη εμπρακτική. Mm. Γιατί γνιτώνουμε τον χρόνο της θωρακοτομής και του κλεισίματος της θωρακοτομής. Mm. Αλλά ναι, πάνω κάτω νομίζω, δεν καθυστερεί. Mm. Θα ρωτήσω εγώ κάτι που σας συγχαρώ για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Το μικροκυφαιρικό δεν τον αναφέρουμε ούτε ως παρουσία. Μόνο σαν διάγνωση. Μόνο ως διάγνωση. Και ως ιδιοποίηση. Σάπατα. Παρ' όλα αυτά και στα αρχικά στάδια θα έπρεπε να υπάρχει. Και υπάρχει. Υπάρχουν papers τα οποία αναφέρουν ότι στα αρχικά στάδια, δηλαδή μέχρι και το 2, έχει σημαντική ουσιαστικά έχει σημαντική θέση και η θωρακοσκοπική χειρουργική με τις ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές, χωρίς βέβαια να έχουμε εκτεταμένη νόσο ή οτιδήποτε, έχει σημαντική θέση τόσο διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά. Διαγνωστικά έχει στην πρώτη διάγνωση έχει κάποια διαφοροποίηση. Όχι. Σε εμάς δεν έχει κάποια διαφοροποίηση. Δηλαδή εμείς κάνουμε, γιατί ουσιαστικά εμείς κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε και κανένα τρόπο να ξέρουμε τι είναι αυτό που βλέπουμε. Οπότε σε εμάς και στα προγράμματα screening δεν αναφέρεται κάποια διαφοροποίηση, αλλά και σε εμάς στην καθημερινή πράξη δεν έχει κάποια διαφοροποίηση. Σε εμάς είναι ίδια οντότητα. Ίσως με τα radiomics στο μέλλον. Ναι, εντάξει, ναι. Σε αυτό το επίπεδο, αν κανείς μπορεί να φτάσει να έχει μια υψηλή αίσθηση τι είναι από πριν, ναι, εκεί, αλλά όχι σε αυτή την φάση, την καθημερινότητα της διάγνωσης. Αυτό που υπάρχει το μικροκυταρικό, όταν βρίσκουμε έναν όζο στο πνεύμονα, και δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αν είναι μικροκυταρικό αδενοκαρκίνωμα ή όχι. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που έλεγε ότι αν ο ασθενής δεν είναι καπνιστής, δεν έχει μικροκυταρικό. Αντίθετα, μία διάγνωση μικροκυταρικού καρκινώματος σε μη καπνιστή, αμφισβητούμε τη διάγνωση. Πρέπει να επαναληφθεί η βιοψία. Το μικροκυταρικό είναι αποκλειστικά νόσος των καπνιστών. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, είναι χειρουργική νόσος το μικροκυταρικό καρκίνωμα στο πρώιμο στάδιό του. Κάποιες φορές υπάρχουν όζοι που δεν έχουν προηγητικά διάγνωση, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι, φωτίζουμε στο PET, το μεσοθωράκιο είναι αρνητικό, τους βγάζουμε και βγαίνουμε τελικά ότι είναι μικροκυταρικό καρκίνωμα. Ο ασθενής αυτός στην πορεία μετά κάνει το χειρουργείο και θα ακολουθήσει τη συστηματική θεραπεία και προφυλακτική ολοκράνια ακτινοβολία και πάνε αρκετά καλά. Δεν έχουμε την πρόγνωση του αδενοκαρκινώματος, αλλά πάνε αρκετά καλά σε σύγκριση με τα προχωρημένα στάδια. Ένα άλλο αυτό. Ακόμα και σε πρώιμο στάδιο, γνωστό πρώιμο στάδιο με βιοψία μικροκυταρικού καρκινώματος, αν έχουμε αρχικό στάδιο, τα αποτελέσματα σε μικρές διπλές μελέτες που έχουμε ήδη είναι ότι είναι καλύτερα χειρουργικά και αυτό το ταμπού της μη χειρουργήσιμης νόσου του μικροκυταρικού που ενδεχομένως και εμείς γνωρίζαμε παλιά στην ειδικότητα έχει εκλείψει διαπαντός. Έχει θέση σε πολύ αρχικό στάδιο. Είναι πολύ ασύνθεση, είναι κάτω από 5%. Η πιθανότητα να έχει κάποιο μικροκυταρικό τόσο, να βρει κάποιο μικροκυταρικό τόσο πρώιμο στάδιο. Κάτι άλλο που θέλω να πω που αναφέρει προηγουμένως ο καθηγητής ο κ. Συρίγος για την ανοσοθεραπεία και τη χειρουργική θεραπεία. Δεν το είπα στην ομιλία μου γιατί δεν σχετίζονταν τόσο πολύ. Η εισαγωγική ανοσοθεραπεία πράγματι δυσκολεύει τον χειρουργό κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Δημιουργεί σημαντική ίνωση, όχι σε όλους τους ασθενείς και μάλιστα υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία ότι η εισαγωγική, το χειρουργείο μετά από εισαγωγική ανοσοθεραπεία είναι ασφαλές, δεν έχει επιπλοκές κτλ. Προσωπικά, επειδή έχω χειρουργήσει αρκετά μετά από εισαγωγική ανοσοθεραπεία, οι περισσότεροι ασθενείς δεν είχαν κανένα πρόβλημα, είναι σχεδόν σαν να είχαν πάρει εισαγωγική χημειοθεραπεία. Κάποιοι ασθενείς είχαν τρομακτική ίνωση στην πύλη του πνεύμονα, που προφανώς αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τον χειρουργό. Αν τελικά αποδειχθεί ότι η εισαγωγική ανοσοθεραπεία έχει αυτό το σημαντικό όφελος που φαίνεται τώρα από τις πρώτες μελέτες να έχει, θα πρέπει εμείς οι θωρακοχειρουργοί να αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση και να ακολουθούμε στο μέλλον να χειρουργούμε πολύ πιο δύσκολα, τεχνικά δύσκολα περιστατικά. Γιατί θα υπάρχει αυτή η ίνωση, όχι σε όλους, αλλά σε κάποιους ασθενείς. Η οποία δεν μπορούμε να την διαγνώσουμε πριν το χειρουργείο. Όχι, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι κάτι που το βλέπουν οι θωρακοχειρουργοί την ώρα εκείνη. Είναι σχεδόν σαν να έχει ακτινοβοληθεί το πεδίο. Όχι σε όλους τους ασθενείς. Όχι σε όλους, ναι. Όπως και όλοι δεν κάνουν το παρενέργειο σε αυτήν την ουσία. Ναι.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε όλοι.